Φίλες και φίλοι, γεια σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάει. Συζητάει ίσως περισσότερο παρά ποτέ σε επίπεδο πολιτών. Κάτι που δεν είχε γίνει αρκετά μέχρι σήμερα. Και είναι σωστό και αναγκαίο να συζητάει κανείς όταν υπάρχουν προβλήματα. Και στους καιρούς μας υπάρχουν πάρα πολλά. Όχι μόνο τα παλιά δομικά προβλήματα της Ένωσης, αλλά και τα νεότερα που επισορεύονται από την κοινωνικο-οικονομική κρίση. Υπάρχουν πολίτες, μεταξύ αυτών πολύ νέοι, που συνομιλούν για τη σημασία της διατήρησης της ενότητας στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέλη δύο ομάδων που συσκέπτονται και ουσιαστικά αναστοχάζονται για την Ευρώπη, έχω προσκαλέσει σήμερα, για να μας μιλήσουν για τις ομάδες συζήτησης, να μας μεταφέρουν τις σκέψεις τους, να μας πούν γιατί πιστεύουν ότι πρέπει να επανενεργοποιηθεί ο διάλογος για την Ευρώπη. Από την πρώτη ομάδα, ας την ονομάσουμε έτσι σχηματικά, το Νέο Σύμφωνο για την Ευρώπη, υποδέχομαι τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, αντιδήμαρχο μεταναστών και προσφύγων στο Δήμο Αθηναίων. Γεια σας. Και τον Παναγιώτη Βλάχο, συνιδρυτή του Βουλή Watch και επικεφαλής της κίνησης Μπροστά. Γεια σας. Από την πρωτοβουλία της γενιάς του 1989, καλωσορίζω τον Μιχάλη Κοτάκη. Γεια σας. Πρόεδρο, θα το πω και αγγλικά, του 1989 Generation Initiative, να το πω και στο πρωτότυπο λοιπόν, με βάση το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του London School of Economics. Και πάλι από την πρωτοβουλία, η κυρία Μύρνα Νικολαίδου, δημοσιογράφος, αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και υπεύθυνη επικοινωνίας του 1989 Generation Initiative. Μαζί μας και η κυρία Μαριάννα Σκυλακάκη, ιδρύτρια και αρχισυντάκτρια της καθημερινής ηλεκτρονικής εφημερίδας Αθηναία, γιατί ποτέ δεν περισσεύουν οι περί τα ευρωπαϊκά συνάδελφοι. Πολύ περισσότερο οι νεότεροι. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να πούμε ότι συναντιόμαστε την επομένη της εγγενείας της παρουσίας μιας νέας πρωτοβουλίας, που λέγεται και πρωτοβουλία, συνάντησης νέων, εδώ αποκλειστικά νέων, να υποθέσω, που συζητούν για τα ευρωπαϊκά, για όλα αυτά που είπαμε πιο πριν, συζητούν για την Ευρώπη, να το πούμε έτσι σχηματικά, για την ανάγκη να ξανασυζητήσουμε για την Ευρώπη και να συζητήσουμε τα δύσκολα και τα σημαντικά. Ίσως ξενίζει το γεγονός ότι ένας αντιδήμαρχος βρέθηκε σε αυτή τη συζήτηση. Ξέρετε, συνήθως αυτές τις ομάδες για τον πολύ κόσμο, για εμάς που, για μένα που τα ξέρω ίσως απ' έξω περισσότερο και για εσάς που συμμετέχετε χρόνια σε όλα αυτά, ή λιγότερα χρόνια τέλος πάντων, δεν είναι τόσο περίεργο ίσως. Αλλά ένας αντιδήμαρχος να είναι σε μια ομάδα συζήτησης ξενίζει, εμένα με ξενίζει ευχάριστα βεβαίως, γιατί είναι σημαντικό να συμμετέχουν σε ομάδες εκείνοι που μετέχουν της πραγματικής ζωής και πόσο περισσότερο της πολύ πραγματικής πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι τόσο κοντά στον πολίτη. Και εσείς είστε τόσο κοντά σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα των κοινωνιών μας και όχι μόνο στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Όμως, προτού μας μιλήσετε για τη συμμετοχή σας και πώς ακριβώς έγινε η επιλογή των μελών, να πούμε, κύριε Βλάχο, να σας ρωτήσω εγώ πώς πάει το Βουλή Watch. Ευχαριστώ που ρωτάτε και ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε. Γιατί μας παρακολουθείτε, οπότε πρέπει να ξέρουμε. Άγρυπνα και όλο το 24ωρο έχω να σας πω ότι σας παρακολουθούμε. Ετοιμαζόμαστε, πάμε πολύ καλά. Αυξάνεται διαρκώς η επιθυμία των πολιτών να επικοινωνούν με τους βουλευτές. Και μάλιστα ετοιμάζουμε και μια έτσι δυναμική ευαισθητοποίηση του κοινού για τα οικονομικά των κομμάτων. Για όσους δεν γνωρίζουν, προχθές η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών των Κομμάτων δημοσίευσε κάτι που μοιάζει με έκθεση, γιατί δεν είναι έκθεση, όπου διαπιστώνονται, χωρίς να δίνονται στοιχεία, πάρα πολλές παρατυπίες στα οικονομικά των κομμάτων και στη χρηματοδότησή τους και στο πώς διαχειρίζονται κομμάτι της τακτικής χρηματοδότησης που παίρνουν από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Άρα είναι δικαίωμα να γνωρίζουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να ανοίξει αυτό το μαύρο κουτί και να μάθουν οι πολίτες που πηγαίνουν τα λεφτά τους. Στο κόκαλο κατευθείαν η έρευνα και πολύ ενδιαφέρουσα, οφείλω να πω. Μιλήστε μου, δώστε μου λίγο την ταυτότητα της πλατφόρμας αυτής. Είναι κάτι πολύ μεγάλο, δεν ξέρω πραγματικά πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το σχήμα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο προσπαθεί καταρχήν να συνδυάσει μια καλή ιδέα που ξεκίνησε από το εξωτερικό. Ξεκίνησε στη Γερμανία αυτό στα μέσα της δεκαετίας του 90. Στην Ελλάδα εμείς προσπαθήσαμε να φτιάξουμε μια πρωτοβουλία η οποία από τη μία θα βοηθάει τους πολίτες να επικοινωνούν απευθείας με τους βουλευτές και να σπάσει έτσι αυτός ο κακός πάγος και η κακή σχέση που ξεκίνησε μέσα από την κρίση. Εσείς λέτε το Βουλή Watch, αλλά εννοούσα το New Pact for Europe. Βεβαίως, και θα σας πω πώς συνδέεται το Βουλή Watch με το New Pact for Europe. Και άρα η τάση μας και η προσπάθειά μας μέσα από το Βουλή Watch να ενισχύσουμε τη σχέση των πολιτών με την πολιτική,
μας έφερε στο τραπέζι της συζήτησης για το νέο σύμφωνο για την Ευρώπη. Κληθήκαμε και κλήθηκα να συμμετάσχω στις πρώτες συζητήσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως το προήμιο ή μάλλον τις αρχές, αυτό που μετά θα ερχόταν ως θύελλα το 2015 και το 2016. Άρα το 2014 και το 2015 που συμμετείχαμε εμείς στις πρώτες συζητήσεις, βλέπαμε όντως την οικονομική κρίση, βλέπαμε όντως το έλλειμμα δημοκρατίας, το οποίο διαπίστωναν πολλοί πολίτες στις εθνικές τους πραγματικότητες και όχι μόνο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και διαπιστώναμε και φυσικά όλα αυτά τα ελλείμματα που διαπιστώνουμε σήμερα που έχουν φέρει την Ευρώπη σε υπαρξιακά διλήμματα. Είτε είναι διλήμματα για το ρόλο της στον κόσμο, είτε είναι διλήμματα για τις ανισότητες που δημιουργούνται μέσα στην Ευρώπη, είτε είναι διλήμματα, αν θέλετε, που αφορούν του πώς θα διαχειριστούμε τις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. Άρα η συνεισφορά η δική μας ήταν και στο κομμάτι της δημοκρατίας, προφανώς, και πώς μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη να λογοδοτεί περισσότερο στους πολίτες της, αλλά κυρίως και πώς μπορούμε να συζητήσουμε ειλικρινά, χωρίς τις παροπίδες του «δεν υπάρχει εναλλακτική», του τι μπορεί να γίνει για τις οικονομικές και πολιτικές ανισότητες που υπάρχουν και μεταξύ των κρατών μελών, αλλά κυρίως μεταξύ των πολιτών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πότε χρονολογούνται οι συναντήσεις, αυτές οι διαβουλεύσεις, ας πούμε, μεταξύ πολιτών στο New Pact for Europe, αυτό το νέο σύμφωνο για την Ευρώπη? Νομίζω ξεκινήσαν το 2014, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος. Σε τρεις κύκλους. Γνωρίζει και ο κύριος Παπαγιαννάκης γιατί συμμετείχε ενεργά. Έγινε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν πολιτικοί, εμπειρογνώμονες, άνθρωποι της κοινωνίας των πολιτών, ακτιβιστές. Νομίζω ανταλλάγησαν αρκετά ενδιαφέρουσες απόψεις. Και νομίζω και η έκθεση τελικά αντικατοπτρίζει και τις διαφορετικές απόψεις που κατατέθηκαν. Αν δει κάποιος την έκθεση συνολικά, θα δει καλώς αντιφατικά ζητήματα μέσα. Έτσι, καλώς αντιφατικές προτάσεις, οι οποίες όλες μαζί μάλλον θα ήταν αδύνατο να προωθηθούν και να γίνουν θεσμοί. Αλλά αντανακλά τις διαφορετικές απόψεις, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και διαφορετικές αφετηρίες όταν μιλάς για την Ευρώπη. Αυτό είναι, είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί είναι ένδειξη ή και απόδειξη δημοκρατίας το γεγονός ότι υπάρχουν αντιφατικές απόψεις. Δηλαδή, αν όλοι βγαίνανε και λέγανε το ίδιο, θα ήταν έως και ύποπτο. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει τραυματίσει την Ευρώπη μέσα στα χρόνια, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαγιαννάκη? Ναι, κοιτάξτε, υπόθηκε κιόλας στο κλείσιμο, στην παρουσίαση της έκθεσης, ότι πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω να θυμηθούμε γιατί έγινε αυτό το. Γιατί δημιουργήθηκε η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Να θυμηθούμε από πού ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει. Υπάρχει μία αίσθηση ότι υπάρχει μία ρουτίνα, τέλος πάντων. Ότι αυτό το ξέρουμε οι περισσότεροι από εμάς, ιδίως οι πιο μικροί, γιατί νομίζω ότι είμαι ο μεγαλύτερος. Μεγάλωσαν μέσα σε αυτό. Μεγάλωσαν μέσα σε αυτό και το θεωρούν δεδομένο. Εγώ αυτό που συμπέρανε είναι ότι δεν είναι δεδομένο. Και ότι πρέπει κάθε τόσο να κάνουμε έτσι μία αναδρομή. Δηλαδή να επιστρέφουμε λίγο στις ρίζες. Νομίζω ότι το είπε και ο Γιώργος Παγουλάτος ή ο κύριος Τσούκαλης, δεν θυμάμαι. Είπε ότι πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω. Να θυμηθούμε λίγο τις ρίζες, να δούμε γιατί ξεκίνησε, ποιοι το ξεκίνησαν. Δύο προαιώνιοι εχθροί, 6 χρόνια μετά τον πόλεμο, όπου υπήρχαν 50 εκατομμύρια νεκροί στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν είναι δεδομένα. Δεν είναι απλό ότι έμορφε μετά το δεύτερο παγκόσμιο άρχισαμε να το δημιουργούμε. Δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε, γιατί ξεκίνησε και ποιος ήταν ο στόχος. Χάθηκε λίγο στόχος στην διαδρομή. Υπάρχουν πολλές παρατηρήσεις να γίνουν, γιατί επιμείναμε τόσο στο οικονομικό και όχι στο πολιτικό. Γιατί υπάρχει μια ανισότητα και εσωτερικής δομής, το είπε ο κ. Βλάχος, αλλά είναι δομική. Δηλαδή ξεκίνησε και έγινε αυτή η ανισότητα, δημιουργήθηκε, θα έλεγα, κατ' επιλογή. Δεν δημιουργήθηκε κατά λάθος. Δεν είναι ότι επιμείναμε να προχωρήσουμε και είπαμε δεν μας πέτυχε αυτό, οπότε ας τα αφήσουμε λίγο πίσω. Έγινε η επιλογή συνειδητά. Είπαμε, θα πάμε σε κάτι που όλοι αντιλαμβάνονται, δηλαδή τα οικονομικά, να υπάρξει ευημερία. Και 60 χρόνια υπήρχε ευημερία, έτσι. Και θα αφήσουμε το πολιτικό γιατί είναι λίγο περίπλοκο, είναι λίγο δύσκολο. Εδώ, τέλος πάντων, που τα βρήκαμε καλά, είναι μην πάμε πιο μέσα. Γι' αυτό υπάρχει συζήτηση η παλιά, αν θα κάνουμε βάνθηση, αν θα κάνουμε διεύρυνση. Yeah. Υπάρχει αυτή είναι η προαιώνια συζήτηση. Αλλά και έχει πολλά κομμάτια, δεν θέλω να μιλήσω σε ειδικός, και εγώ σπούδασα ευρωπαϊκά, αλλά υπάρχει μια συζήτηση τέτοια, την οποία την ξεχάσαμε. Και το πολιτικό κομμάτι φαίνεται ότι τελικά είναι αυτό που έβραζε από κάτω και με διάφορους τρόπους προέκυψε. Δηλαδή, η έλλειψη νομιμοποίησης ορισμένων οργάνων. Όχι ότι είναι παράνομα τα όργανα, αλλά η δημοκρατία δεν είναι μόνο ψηφίζω, είναι και πώς λειτουργώ, πώς εξηγώ, πώς δείχνω τι έχω κάνει, πώς κάνω accountability, συγγνώμη, έχω χάσει τη λέξη. Λογοδοσία. Τώρα. Λογοδοσία. Εδώ, μεταφράσεις. Πώς λογοδοτώ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα το αφήσαμε λίγο πίσω, γιατί ακούγεται και λίγο δύσκολες οι λέξεις και λέμε, αφήστε τα τώρα αυτά.
στη συζήτηση εκείνη την ημέρα, στο τέλος της συζήτησης, πήγα και μίλησα με κάποιον που είναι πάρα πολύ εμπειρός. Δεν θέλω να πω το όνομά του, δεν έχει σημασία κιόλας. Και είπα, ρε παιδί μου, αυτή η ιστορία με το Eurogroup είναι λίγο περίεργη. Λέει, και τι, να ανοίξουμε το Eurogroup και να λέμε τα τεχνικά για τα επιτόκια? Όχι, αλλά κάποιος πρέπει να λέει κάτι. Γιατί αλλιώς η εντύπωση που δίνεται, και αυτή την εντύπωση έχουμε εμείς σε αυτή τη χώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, είναι ότι υπήρχαν 18 τύποι οι οποίοι βαράγαν έναν. Να το πω λίγο απλοϊκά. Αυτή η αίσθηση υπάρχει. Αν δεν εξηγηθεί πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις, ποια λάθη γίνανε και από τις δύο πλευρές, γιατί δεν υπάρχουν αθώοι σε αυτή την ιστορία, πού καταλήξαμε και με ποιο τρόπο, θα υπάρχει αυτή η αίσθηση του αδικημένου, και όταν η συζήτηση γίνεται με όρους αδικίας, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε εκεί έξω. Αδικίας και αδιαφάνειας. Βεβαίως. Πάνε μαζί λίγο γιατί αυτά. Γιατί τότε είναι το πλέον έφορο έδαφος για το λαϊκισμό και τον αυταρχικό λαϊκισμό, όπως τον διαβάζω στην έκθεση. Στην έκθεση ήταν ένα πολύ σημαντικό σημείο επιμονής της έκθεσης. Ναι, να τους χαρακτηρίζει και αυταρχικούς, όχι μόνο λαϊκιστές. Γιατί τελικά είναι μια ευρείας γκάμας ο λαϊκισμός. Δηλαδή, ίσως πρέπει να παίρνει και κάποιες επιθετικούς προσδιορισμούς, κατά τη γνώμη του. Ο λαϊκισμός δεν είναι αναγκαστικά κακό πράγμα. Mm-hmm. Όχι. Ο λαϊκισμός έχει σχέση με το λαϊκό, με το λαό. Δεν πρέπει πάντα να το βάζουμε μπροστά το λαό για να δικαιολογούμαστε, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και διαστάσεις του λαϊκισμού, οι οποίες μπορούν να είναι χρήσιμες σε ένα ευρύτερο παιχνίδι. Μιλάτε σε έναν άνθρωπο που θεωρεί ότι έχει ακολουθεί και λάθος δρόμος με όλη αυτή την υπόθεση. Συμφωνώ. Γιατί όταν έναν τον απαξιώνεις από την αρχή, χωρίς καν να τον ακούσεις, χωρίς καν να τον προσκαλέσεις ένα τραπέζι, του λες εσύ δεν ξέρεις. Εσύ είσαι ταπεινός και αμόρφωτος και απλοϊκός στη σκέψη σου, και άρα δεν μας αφοράς. Τον θυμώνεις περισσότερο και τον κάνεις μεγαλύτερο εχθρό σου. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς εχθρούς στις κοινωνίες μας για να εκθρέψουμε ακόμη περισσότερους. Δεν ξέρω, ας πάρει το λόγο και οι συνάδελφοι, πέραν της πρωτοβουλίας. Και δεν είναι λίγο πιο μπαλαντέρη, κυρία Σκυλακάκη, την έχω εδώ στο δεξί μου χέρι. Όχι, εγώ πάνω σε αυτό ότι ο λαϊκισμός είναι καλό ή είναι κακό. Εγώ άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπε και ο Παναγιώτης τις προάλλες στην εκδήλωση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ το λαϊκισμό τον έχω στο μυαλό μου ως κάτι κακό. Όχι απαραίτητα επειδή δεν πρέπει να ακούμε τους ανθρώπους και το λαό. Σαφώς αυτό είναι η βασική αρχή της δημοκρατίας, ότι πρέπει να ακούμε. Απλώς θεωρώ ότι έχει μέσα του ένα στοιχείο εκμετάλλευσης. Έχει μέσα του μία αίσθηση ότι κάποιοι πιο επιτίδιοι από την πλευρά της πολιτικής μπορούν να εκμεταλλευτούν τα λάθη που έχουν γίνει, να εκμεταλλευτούν το δίκαιο, τις περισσότερες φορές λαϊκό συνέστημα και να οδηγήσουν, δηλαδή είναι η δημαγωγία. Mm-hmm. Εγώ δηλαδή βλέπω το λαϊκισμό πιο πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε τον βλέπω στο μυαλό μου ως κάτι κακό. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ένα τεράστιο κύμα λαϊκισμού, το οποίο μπορεί να νιώθουμε ότι έχει κάπως κοπάσει με κάποια εκλογικά αποτελέσματα την περασμένη χρονιά, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει φύγει από την Ευρώπη, γιατί δεν έχει λύσει ακόμη τα δομικά προβλήματα τα οποία συζητήσαμε. Θεωρώ ότι έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα από αυτό το κύμα και από τον τρόπο με τον οποίο το εκμεταλλεύονται κάποιοι πολιτικοί που είναι αυταρχικοί λαϊκιστές και δημαγωγοί και όλα αυτά τα οποία λέμε. Γιατί θεωρώ ότι ενώ υπήρχαν αυτά τα προβλήματα, το κατεστημένο εισαγωγικά, το οποίο δεν είναι κακιά λέξη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούσαν, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κέντρο των αποφάσεων επί αρκετές δεκαετίες, κάποια στιγμή νομίζω ξεχάσαν ότι δεν είμαστε στον αυτόματο πιλότο. Ότι τα λάθη πρέπει να διορθώνονται. Είναι δύσκολο και ειδικά όταν μιλάμε για την πολιτική σφαίρα, εξού και έχει καταλήξει η Ευρώπη να έχει πολύ πιο πολύ οικονομικό χαρακτήρα η Ένωση παρά πολιτικό, πρέπει να πείσεις ότι αυτό το πράγμα είναι ορθό, πρέπει να πείσεις ότι οι άνθρωποι έχουν να κερδίσουν από αυτή τη διαδικασία και έχουν σαφώς να κερδίσουν πάρα πολλά. Εγώ δηλαδή δεν είμαι της άποψης ότι η Ευρώπη είναι ένα αποτυχημένο σχήμα. Αντιθέτως, έχει πετύχει και άντεξε σε μια πολύ δύσκολη κρίση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ακούσουμε τι ακριβώς πήγε λάθος. Δεν πρέπει να διαγνώσουμε τα προβλήματα και να τα διορθώσουμε πριν έρθει η επόμενη. Γιατί αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Και αν κάτι κάνουν οι λαϊκιστές, είναι ότι τα αυτιά τους τα έχουν ανοιχτά. Τα έχουν ανοιχτά και πρέπει όλοι εμείς που θεωρούμε ότι είμαστε σε ένα κέντρο, έχουμε μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση, δεν πρέπει να χαρίσουμε αυτά τα ζητήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να κάτσουμε να ακούσουμε τι είναι αυτά τα οποία μας λένε οι πολίτες και να δούμε πώς θα αντιδράσουμε σε αυτά. Άρα, επειδή είπαμε ποιοι προσκαλούνται και ποιοι πρέπει να προσκαλούνται σε τέτοια τραπέζια, σχηματικά το λέω και πάλι, στο τραπέζι του Pact for Europe, είπαμε τις ιδιότητες κάποιων ανθρώπων. Αναρωτιέμαι αν προσκλήθηκαν άνθρωποι που είναι δυναμικά αντίθετοι στην ευρωπαϊκή ιδέα. Υπάρχει μάλλον κάποιος, ο οποίος δεν υπόγραψε το κείμενο. Mm-hmm. Διαχώρισε τη θέση του. Και με, κατ' εμέ, πολύ
τώρα το σωστά ή λάθος δεν έχει σημασία, πολύ γερά επιχειρήματα. Επιχειρήματα, ναι. Πολύ γερά επιχειρήματα. Ναι, ναι, ναι. Και ιδεολογικά και πολιτικά. Θεμητά, ναι. Λοιπόν, και πρέπει να σας πω ότι ήταν και από αυτούς που έδωσαν όθηση στο διάλογο, έτσι, ως συμμετοχή, αλλά και κράτησε, θέλω να πω, και μία στάση προς τη μήν του πολύ σωστή. Είπε ότι εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με αυτό. Καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα, δεν μπορώ να το συνυπογράψω. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι τα στοιχεία που θέλω να εισφέρω στο διάλογο. Αυτό νομίζω δείχνει και τη χρησιμότητα αυτής της διαδικασίας. Διότι πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω πώς το αντιμετώπισε ο Παναγιώτης στις συζητήσεις το 2014 και το 2015, αλλά πάντως στις συζητήσεις το 2016 και το 2017 υπήρξαν, πώς να το πω, έντονες αντιπαραθέσεις, οι οποίες ήταν και σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Πώς το δικαιολογείτε εσείς, γιατί φούντωσε, ας πούμε, η συζήτηση? Γιατί υπάρχουν θέματα πια που αυτό που συζητάμε περί λαϊκισμού, αυταρχικού λαϊκισμού κτλ. Το πυροδότησαν. Και γι' αυτό μάλιστα θεωρώ ότι για ένα από αυτούς τους λόγους κλήθηκα κι εγώ. Το μεταναστευτικό, όπως ξέρετε, είναι η βενζίνη στη φωτιά. Κακός κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κι έτσι. Και τα ζητήματα που ήταν γύρω από αυτό το ζήτημα, που είχαν σχέση με το μεταναστευτικό, προκάλεσαν και συζητήσεις πάρα πολύ έντονες. Και βεβαίως ο ρόλος της Ευρώπης και φυσικά τα οικονομικά και οι ανισότητες, οι κοινωνικές κτλ. Αλλά υπήρχαν πολύ έντονες διαφωνίες σε θεωρητικό επίπεδο. Και αποκρυσταλώθηκαν, νομίζω, το είπε σωστά ο Παναγιώτης αυτό. Και υπάρχει κάτι άλλο, να μου επιτρέπετε, ότι μέσα από αυτές τις συζητήσεις βλέπουμε και πολλές φορές πώς και εμείς βλέπουμε την Ευρώπη μέσα από το δικό μας πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο τοποθετούμαστε απέναντι στην Ευρώπη, και είναι και το υγιές, αν με ρωτάτε, ναι, είναι το πώς τη ζούμε εμείς στην Ευρώπη. Συμφωνώ στην καθημερινή μας ζωή. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είμαστε υποσύνολο εξάλλου. Άρα και εμένα, αν με ρωτούσατε το 2014. Και από την πλευρά των άλλων. Έτσι, φυσικά. Βοηθάει προφανώς να το βλέπουμε και από την πλευρά των άλλων. Γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές μεταφέρουμε τις δικές μας πολιτικές και ιδεολογικές ανησυχίες πάνω σε έναν μεγαλύτερο χάρτη, που ενδεχομένως να χρειάζεται και μεγαλύτερες εικόνες. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζουμε και λίγο και τα συμφέροντα των άλλων κρατών μελών, έτσι. Και επίσης, αυτό που λέει πριν και πολύ σωστά και ο Λευτέρης και η Μαριάννα, ότι ο λαϊκισμός, που εμένα δεν μ' αρέσει ως ένα, είναι διαφορετικός στην Βρετανία, διαφορετικός στην Ελλάδα, διαφορετικός στη Λατινική Αμερική, διαφορετικός στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και λίγο τα ίδιες φυσιογνωμίες παρόλα αυτά, ενώ τα πρόσωπα των ανθρώπων, το στυλ που μιλάνε, τα επιχειρήματα πολλές φορές. Και ξέρετε που είναι η νίκη τους μεταξύ μας. Ότι μιλάνε με κατανοητό τρόπο. Αυτό δεν πρέπει να το κλέψουμε εμείς που θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ορθολογιστές. Η Αυστριακή Πράσινη στις βουλευτικές εκλογές του 2014, αν δεν θυμάμαι τώρα τις ημερομηνίες, έκαναν μια λαϊκιστική καμπάνια σε απάντηση στον λαϊκισμό των δεξιών, να το πω έτσι. Και πέτυχαν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Mm-hmm. Και μάλιστα, επειδή ήμουν σε μια παρουσίαση της καμπάνιας, πώς το έκαναν, είπαν ότι ήταν συνειδητή επιλογή να μιλήσουμε με όρους λαϊκισμού. Με όρους λαϊκισμού. Όχι να πούμε λαϊκιστικά πράγματα, με όρους λαϊκισμού. Δηλαδή, είτε πιο απλά, είτε κάνοντας αντιπαραθέσεις, λέγοντας ότι αυτό πετύχαμε. Αυτό δεν γίνεται να το πετύχουμε για αυτό το λόγο. Όχι, δεν θα το πετύχουμε γιατί δεν γίνεται. Τελεία. Γιατί, ξέρετε, η συζήτηση έχει περιχαρακωθεί. Ότι δεν γίνεται να το πετύχουμε. Γιατί έτσι. Ναι, είναι λίγο παιδική αυτή η αντίδραση. Και σνόμπ, θα έλεγα. Έχει ένα κόμπλεξ ανωτερότητας από την πλευρά του κατεστημένου εισαγωγικά. Με την έννοια ότι οι άλλοι απλοί άνθρωποι δεν ξέρουν, δεν μπορούν να καταλάβουν, γιατί να τους εξηγήσουμε. Δεν λειτουργεί έτσι η δημοκρατία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά η δημοκρατία είναι να δίνεις πολιτικά επιχειρήματα, να εξηγείς, να πείθεις, να αλλάζεις γνώμες. Δεν μπορούμε να το αφήνουμε αυτό το παιδί. Αυτό συμβαίνει όταν. Αυτό που ζούμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι όταν όλοι οι υπόλοιποι έχουμε αποτύχει στο να πείσουμε με λογικά συγκεκριμένα επιχειρήματα που μπορούν να γίνουν κατανοητά. Και ξέρετε, το πρόβλημα είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος ήδη από τη συγκρότηση του περίφημου ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αυτής της οικογένειας, όπου οι μεγάλοι και ηλικιακά, στο δούμε σχηματικά σε μια οικογένεια, μιλάνε ακατανόητα στα παιδιά που είναι οι λαοί, όχι ότι είναι παιδιά ανόητα και ότι δεν σκέφτονται, ενώ ότι όμως δεν έχουν την οριμότητα της πολιτικής, ας πούμε, διανόησης. Και το μοντέλο που δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο να διατηρηθεί επάπειρον. Λοιπόν, γιατί μεγάλοι άνθρωποι αποφάσισαν να φέρουν τις χώρες τους κοντά. Έτσι, ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο καγκελάριος της Γερμανίας, μεγάλοι άνθρωποι ήταν. Ναι. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά αλλάζει αυτό. Πρέπει να το γυρίσεις λίγο τούμπα. Δηλαδή, πεις, εγώ θα σας δείξω και θα σας δείξω τι γίνεται. Μετά όμως πώς θα το δουλέψετε και πώς θα το προχωρήσετε, πρέπει να αναλάβετε κι εσείς μια ευθύνη. Εμείς έχουμε ένα πατερναλιστικό μοντέλο ως κοινωνίες γενικότερα, να βάλω έτσι και ένα τέτοιο όρο, και μετά αυτό κατέληξε να είναι πατερναλιστικό και ελιτιστικό. Και οι άνθρωποι αποσυνδέθηκαν και είπαν, αυτό εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι.
Και δεν θέλω να μου λέει κάποιος από πάνω, κουνώντας μου το δάχτυλο. Αυτή είναι μια αντίδραση. Και η άλλη είναι ότι δεν μας παίζετε εμάς, γιατί κάνετε τα δικά σας και δεν θέλετε να είμαστε κοινωνοί. Αν αυτό φτιάχτηκε για τους λαούς, για την ειρήνη, γιατί δεν μας το εξηγείτε. Καταλάβατε, εκεί έχασε πάρα πολλούς πόντους η Ευρώπη ως ιδέα, ως η Ενωμένη Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν και πολιτική επιλογή όμως εδώ. Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέμε, ότι ήταν κακή επιλογή. Το Μάστριχτ είναι τομή στο ποια Ευρώπη θέλουμε. Έτσι. Κοιτάξτε λίγο όλοι το λεξιλόγιο της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταγωνιστικότητα, ενώ κάποτε λέγαμε παραγωγικότητα. Μεταρρυθμίσεις και λιτότητα, ενώ κάποτε λέγαμε ευημερία και ανάπτυξη. Μιλούσαμε για ανθρώπινα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες και τώρα μιλάμε για περικοπές, για πειθαρχία. Δηλαδή έχει αλλάξει και το λεξιλόγιο. Έγινε επιθετικό το σχήμα. Ποιος έρχεται τελικά και λέει λαϊκιστή των άλλων? Δηλαδή έρχεται ο επικεφαλής του Eurogroup και μιλάει για τεμπέληδες νότιους που τα ήπιαν στις γυναίκες και στα ποτά. Έρχεται η καγκελάριος το 2009 και λέει για άσο τους Έλληνες. Έρχεται ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, ο προηγούμενος, και μιλάει για κακή Ευρώπη, άρα η Μεγάλη Βρετανία και το Συντηρητικό Κόμμα πρέπει να ξαναδούν τη θέση τους μέσα στην Ευρώπη. Και μήπως λίγο να σκεφτούμε ποιος άνοιξε την πόρτα του λαϊκισμού τελικά στην Ευρώπη για να ζήσουμε αυτά που ζούμε σήμερα. Την πόρτα του λαϊκισμού στην Ευρώπη την άνοιξαν αυτοί που σήμερα κατηγορούν τους άλλους για το λαϊκισμό, αν θέλετε τη δική μου άποψη. Και βρίσκονται στην ηγεσία. Και βρίσκονται και στην ηγεσία της Ευρώπης πολλές φορές, έτσι. Μια και μιλήσαμε για παιδιά, να περάσουμε στους νέους. Στη γενιά του 1989 που παίρνει αυτή την πρωτοβουλία για μία ακόμη πλατφόρμα συζήτησης για την Ευρώπη. Και θέλω να μας εξηγήσετε, κύριε Κοτάκη, λιγάκι αυτό το τίτλο της δικής σας ομάδας. Γιατί το 1989 τι συνέβη ακριβώς? Το 89 για μας αποτελεί έναν συμβολισμό, όχι μόνο μια χρονιά, έναν συμβολισμό, η χρονιά όπου έπεσε ο τείχος του Βερολίνου, η χρονιά όπου τελείωσε ο κομμουνισμός στην Ανατολική Ευρώπη. Ουσιαστικά αποτελεί σύμβολο ένωσης και ενοποίησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι μόνο γενιά παιδιών που έχουν γεννηθεί στο 89. Εγώ, παραδείγμα χάρη, γεννήθηκα το 90. Είναι πολλοί άλλοι που έχουν γεννηθεί πιο. Μου μας γυρίζετε το μαχαίρι στην πληγή, κύριε Κοτάκη. Και πολλοί. Και πολλοί. Και πολύ πιο πριν, όντως. Και πολύ πιο πριν. Ο Helmut Kohl, εγώ τον θεωρώ 89. Έχουμε μια λέξη που ονομάζουμε τα μέλη της οργάνωσης και τους λέμε 89ers. Ο Helmut Kohl για μένα είναι 89. Όλοι μας εδώ, σε αυτό το τραπέζι, είμαστε 89ers. Είμαστε αυτοί που έχουμε ιδιοκτησία αυτού του οράματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όραμα της ενοποίησης. Οπότε είμαστε όλοι 89ers, αυτό το πιστεύω. Και εκεί εξηγώ τον συμβολισμό της χρονιάς και του ονόματος. Τώρα η οργάνωση 1989 Generation Initiative προσπαθεί να φέρει μαζί όλους τους 89ers για να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση για τον άποψη, Ευρώπη. Ως άποψη, ανθρώπους που έχουν την άποψη αυτή. Ακριβώς, όχι μόνο που γύρισε η σελίδα για την Ευρώπη. Όχι μόνο οι νέοι και οι νέοι, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν αυτή την άποψη. Και να συζητήσουν επί της ουσίας τι μπορούμε να κάνουμε κοινά, διασυνοριακά, για να επανιδρύσουμε την Ευρώπη. Γιατί εγώ πιστεύω προσωπικά, δεν ξέρω αν πιστεύετε αυτό εσείς, εγώ πιστεύω προσωπικά ότι χρειάζεται αυτή η επανειδρύση. Νομίζω στο Pact for Europe, το New Pact for Europe, το πιστεύουν, είναι γραμμένο στα συμπεράσματα. Ακριβώς. Μια επανίδρυση. Re-foundation, όπως το λέμε στην Αγγλία. Μου δίνετε την ευκαιρία να σας συγχαρώ, γιατί για όποιον με αναρωτιέται για την προφορά σας, θα πω ότι δεν ζείτε στην Ελλάδα. Έχετε γεννηθεί και μεγαλώσει στη Βρετανία. Σωστά. Και άρα και σπουδάσεις φυσικά και όλη η ζωή σας είναι εκεί. Και τα αγγλικά σας είναι πολύ καλά, αλλά τα ελληνικά σας είναι ακόμα. Τα ελληνικά μου θέλουν λίγη δουλειά. Λίγη δουλειά ακόμα. Τα γαλλικά που πιστεύω είναι καλύτερα. Αλλά δεν μιλάμε γαλλικά σήμερα. Μην ανησυχείτε, δεν θα μιλήσω γαλλικά σε εσάς. Σίγουρα όλοι σας μιλάτε. Ναι, όντως, αυτή είναι αλήθεια. Μεγάλωσα. Δεν προλαβαίνουμε να ρίξουμε υπότιτλους. Παίζει πολύ σύντομα η εκπομπή. σωστά. Καλά είμαστε με τα ελληνικά. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι μεγάλωσα στην Αγγλία, αλλά νιώθω πολύ Έλληνας και νιώθω πολύ Ευρωπαίος. Παρόλο του Brexit και όλα αυτά. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι πώς τα έφερε έτσι η μοίρα να ξεκινάτε, γιατί είπαμε η πρεμιέρα της δικής σας κίνησης στην Ελλάδα έγινε μόλις χθες. Ναι. Σήμερα είναι Παρασκευή που συναντιόμαστε εμείς. Και γίνεται, ενώ γίνονται και τα χαρτιά για το διαζύγιο της Βρετανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, για να είμαι πιο σωστή, με την Ένωση. Πώς νιώθετε γι' αυτό?
πώς νιώθω για το Brexit. Πώς νιώθω για το γεγονός και για αυτή τη σύμπτωση, ας πούμε. Για το Brexit δεν νιώθω καλά, όπως και πάρα πολλοί άλλοι στη Μεγάλη Βρετανία. Για αυτή τη σύμπτωση, τώρα η οργάνωση ξεκίνησε το 2015. Πείτε μας που αλλού έχει παραρτήματα με την ευκαιρία. Θα σας πω την ιστορία της οργάνωσης και που χτίσαμε παραρτήματα, αυτό θα το εξηγήσει, πιστεύω. Ξεκινήσαμε στο Λονδίνο το 2015 με αφορμή ένα άρθρο του Timothy Garnas, ο οποίος έγραψε, ένας μεγάλος καθηγητής στην Οξφόρδη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο στο Guardian, όπου κάλεσε τους 89ers, αυτοί που συζητήσαμε μόλις τώρα, να αναλάβουν ουσιαστικά την ηγεσία της Ευρώπης. Να μην αφήνουμε την Ευρώπη στους λαϊκιστές, να μην αφήνουμε την Ευρώπη στις εντάσεις, και ουσιαστικά στο fragmentation, αυτή ήταν η λέξη που πίσω. Ο κατακαιρματισμός. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Θα το μάθω και θα το χρησιμοποιήσω σε άλλη περίπτωση. Και εμείς ήμασταν τότε φοιτητές, κάποιοι από εμάς. Το είδαμε αυτό το άρθρο στο Guardian και είπαμε σίγουρα πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτό. Είμαστε όλοι μας 89ers, το νιώθουμε και οι καθηγητές μας είναι όντως και αυτοί 89ers. Ας κάνουμε κάτι. Εναπόκειται σε εμάς. Γιατί δεν κάνουμε κάτι. Οπότε τότε χτίσαμε έναν οργανισμό μέσα στο London School of Economics, όταν ήμασταν φοιτητές. Λεγόταν Internal Organization του LSE, τώρα έχει ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο, ενώ υπάγεται ακόμα και έχει τη βάση του στο LSE μέσα. Από τότε και πέρα έγινε ένα μεγάλο boom και χτίσαμε και chapter σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι το 8ο chapter. Έχουμε χτίσει στο Aberdeen, στη Σκωτία, στις Βρυξέλλες, όπου έχουμε δεύτερο headquarters. Έχουμε χτίσει στην Μπρατισλάβα, στο Βερολίνο, στη Λισαβόνα, στη Βουδαπέστη, σε πολλά μέρη. Στη Βιέννη, σωστά. Στο Παρίσι, στο Βερολίνο. Στο Παρίσι, στο Βερολίνο. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Είναι όντως πολλά. Και αυτά τα chapters τι προσπαθούν να κάνουν. Προσπαθούν να φέρουν μαζί όλοι αυτοί οι 89ers, να κάνουν αυτή τη συζήτηση επί της ουσίας και να βγάλουν προτάσεις πολιτικής. Ουσιαστικές προτάσεις πολιτικής που μπορούν να απευθυνθούν σε κυβερνήσεις περιφερειακές και κυβερνήσεις κατά το μέλλον και στους θεσμούς. Παρόμοιος είναι και ο σκοπός του νέου Συμφώνου για την Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό το Σύμφωνο θα έλεγα ότι προσπαθεί να μπολιάσει έτσι λίγο το υπάρχον σύστημα με μια διαφορετική οπτική. Δηλαδή είναι λίγο. Δεν κάνει προτάσεις. Βεβαίως κάνει προτάσεις. Προφανώς κάνει προτάσεις. Και γι' αυτό είπε και ο Παναγιώτης πολύ σωστά ότι είναι οι αντιφατικές προτάσεις. Δηλαδή, αν πάρετε μια πολιτική κατεύθυνση, ας το πάρουμε σε έναν άξονα δεξιά-αριστερά, οι προτάσεις είναι κάπου παντού, σε όλο το φάσμα. Δηλαδή, προτάσεις για το μεταναστευτικό που είναι, ας τις πούμε, πιο προοδευτικές και συγγνώμη που χρησιμοποιώ όρους, δεν είναι πάντα σωστή, αλλά και επίσης προτάσεις που θεωρητικά δεν θα μπορούσαν να είναι στο ίδιο κείμενο. Δηλαδή, ας πάρουμε έναν άνθρωπο που χαρακτηρίζει τον εαυτό του έτσι πιο προοδευτικό, δεν θα ήθελε να συζητήσει για αύξηση των επαναπροωθήσεων, φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, να χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις που έχουν λίγο χάσει και το νόημά τους. Αλλά αυτές είναι μαζί. Γιατί δεν γίνεται να παρουσιάζει μόνο πλευρά, μόνο ένα κομμάτι του ζητήματος. Γιατί τότε καλύτερα να κάνεις κόμμα. Θέλω να πω, δεν υπάρχει λόγος να συζητάς. Ανήκεις σε ένα σχηματισμό, σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, ας και πούμε. Και μπαίνεις σε ένα πλαίσιο και μια χαρά. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και είσαι και προβλέψιμο. Ακριβώς. Και δεν χρειάζεται να ανακαλύψεις την περίτιδα. Δηλαδή υπάρχουν θέσεις, πας και ακολουθείς. Το ότι υπάρχουν μεικτά σχήματα κάνει το αποτέλεσμα ενδιαφέρον. Δεν είναι εύκολο αυτό να εφαρμοστεί έτσι. Θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος την εφαρμογή, αλλά δεν είναι πάρα πολύ απλό. Γι' αυτό λέω ότι δεν πάει να ανακαλύψει ξανά την αρχή, αλλά να το διαμορφώσει. Η Ευρώπη έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα πάντως. Δηλαδή, ότι ακριβώς επειδή έχουμε κράτη-μέλη τα οποία μεταξύ τους είναι τόσο διαφορετικά, υπάρχει αυτή η ανομοιογένεια. Mm-hmm. Προφανώς δεν μπορείς να έχεις προτάσεις οι οποίες να ευχαριστούν τους πάντες. Πρέπει να. Και ο τρόπος που λειτουργεί η Ευρώπη, και αυτό νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία να το καταλαβαίνει κανείς, είναι ότι μεγαλώνει την πίτα. Λέει, OK, θα σου δώσω την τάδε πρόταση, το τάδε μέτρο το οποίο εσένα σου αρέσει, ταιριάζει όχι μόνο ιδεολογικά, αλλά και στα συμφέροντα της χώρας σου. Και στη Γερμανία θα δώσω κάτι άλλο. Επομένως, χτίζεται και καμιά φορά αυτό είναι και το πρόβλημά της. Δηλαδή, νομίζω είναι ο μόνος τρόπος να λειτουργεί, αλλά έχει και εγγενή προβλήματα. Γιατί στο τέλος καταλήγεις με κάτι το οποίο μπορεί να είναι και λίγο δύσκολο να το διαχειριστείς. Δεν ξέρεις, ούτε από τη μία δεν πας, ούτε από την άλλη. Αλλά έτσι λειτουργούμε. Και νομίζω ότι πρέπει να παίρνουμε με πιο μεγάλο ενθουσιασμό τα πράγματα τα οποία μας δίνουν, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελός μας και να καταλαβαίνουμε ότι σε μία ένωση δεν θα είναι όλα όπως ακριβώς θα θέλουμε. Κανείς δεν θα έχει ακριβώς αυτό που θέλει.
Ναι, αρκεί όμως να γίνονται υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές, γιατί δεν μπορούν κάποια κράτη-μέλη να είναι πιο συγκαταβατικά και μονίμως. Να μην μονίμως και τα, κυρίως τα πιο μικρά που δεν έχουν τόσο μεγάλη δύναμη. Ναι. Και κάποιοι άλλοι συνέχεια να φέρουν αντιστάσεις και να μην δέχονται την έννοια της αλληλεγγύης. Εγώ μιλάω για πολύ συγκεκριμένα για το προσφυγικό, που είναι τεράστιο θέμα. Και για μένα πολύ επικίνδυνο αν συνεχιστεί αυτή η στάση κάποιων κρατών μελών. Δεν μπορούν αυτά τα κράτη-μέλη, δεν θα δεχτούμε κανέναν. Δηλαδή η Ιταλία και η Ελλάδα δεν χρειάζονται βοήθεια. Τι θα τους κάνουν αυτούς τους πρόσφυγες? Δεν πρέπει να υπάρχει μια συνολική στρατηγική, μια συνολική λύση? Σαφώς. Οπότε ναι. Θα πρέπει να είμαστε. Θα πρέπει να γίνονται. Νομίζω πιο ευρεία η σκέψη. Εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι στην περίπτωση αυτή του προσφυγικού, ας πούμε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Απλώς μια ευρωπαϊκή λύση που δεν θα ήταν τέλεια, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι οκ. Okay. Αφού δεν δέχεστε να κάνετε καμία, να μας δώσετε τίποτα σχέση με το προσφυγικό, από το οποίο πλήττεται η Ελλάδα. Πλήττεται. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τη λέξη πλήττεται, γιατί θεωρώ ότι είναι και μια ευκαιρία οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται. Ωστόσο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το διαχειριστεί. Ναι, είναι δύσκολο. Ωραία. Δεν μας δίνεται από εδώ τουλάχιστον να πάρουμε κάτι σε ένα άλλο τομέα. Δηλαδή, κάπως πρέπει να εξορροπούν. Δεν είναι τέλειο. Συμφωνώ ότι σε ένα δίκαιο κόσμο δεν θα έπρεπε να λειτουργεί. Αλλά είναι και στην ουσία μια εξορρόπηση συμφερόντων και ισχύως. Δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι κάποιοι είναι πιο ισχυροί. Και να προσθέσω και κάτι, χωρίς να θέλω να στρέψω τη συζήτηση σε αυτό το θέμα, να θυμίσω ότι εμείς ζητάμε εξωτερική αλληλεγγύη από τα κράτη, πολύ σωστά τη ζητάμε, δεν έχουμε εσωτερική αλληλεγγύη. Άρα δεν έχουμε την έξωθεν καλή μαρτυρία να πάμε να διεκδικήσουμε και να πούμε, κοιτάξτε, εμείς τη δουλειά μας την κάνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μοιράζουμε τις ευθύνες, και δεν λέω το πρόβλημα, γιατί δεν είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Μοιράζουμε τις ευθύνες σε όλους μας, σε όλους τους δήμους, σε περιφέρειες κτλ. Mm-hmm. Είμαστε όλοι μέσα στο παιχνίδι και ερχόμαστε τώρα και οργανωμένα σας ζητάμε να κάνετε το ίδιο. Δεν σας ζητάμε τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Με ένα μόνο αριθμό. Στο καινούργιο πλάνο για το άσυλο, το ευρωπαϊκό που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο αριθμός των ανθρώπων που θα έπρεπε να έρθει στην Ελλάδα, ξέρετε πόσο είναι, με τον υπάρχοντα αριθμό ανθρώπων στην Ευρώπη. 15.000. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε 60. Με διάφορους. Παίζει ρόλο και το ΑΕΠ της κάθε χώρας, έτσι δεν είναι? Το ΑΕΠ και η κάτοικοι. Αυτή είναι το σύστημα το γερμανικό που λέμε. Που ένας μικρός φτωχός δήμος θα πάρει λίγους. Ένας μεγάλος πλούσιος δήμος θα πάρει πολλούς. Λοιπόν, για να το οργανώσουμε αυτό συνολικά, πρέπει να κάνουμε και πράγματα εσωτερικά και μετά να πηγαίνουμε έτοιμοι και να λέμε, κοιτάξτε, παιδιά, εμείς το κάναμε. Και δεν πρέπει να το κάνουμε για να πάμε να το κάνουμε έξω. Πρέπει να το κάνουμε γιατί είναι ευθύνη μας και μετά, αφού το τακτοποιήσουμε, να πάμε, παιδιά, να πούμε γεια σας. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με όρους που πρέπει να ακολουθήσετε κι εσείς. Εσείς ως τοπική αυτοδιοίκηση έχετε αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα προβλήματά σας. Ποια είναι? Με την κεντρική κυβέρνηση. Η έλλειψη εσωτερικής αλληλεγγύης. Να το πω με έτσι. Με την κεντρική κυβέρνηση. Όχι, και με τους άλλους δήμους. Έχετε 15 δήμους που ασχολούνται. 15 δήμους ούτε ασχολούνται. Οι δήμοι δηλαδή. Δεν... Έχετε δημάρχους που λένε όχι. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να πούνε όχι. Απόλυτο. Ναι. Και μπορώ να σας πω ότι. Αν ήμουν στη θέση τους, πιθανά να κάνω το ίδιο. Απλά όταν λες όχι, πρέπει να αντιπροτείνεις και κάτι. Τα νησιά στο Βόρειο Αιγαίο δεν μπορούν καν να πούν όχι. Δηλαδή, δέχονται το κύμα των ανθρώπων αυτών που είναι απόλυτα σεβαστοί. Όμως, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι δημιουργούνται. Η επιλογή αυτή δημιουργήθηκε για τον εξής λόγο. Αφήσαμε τα πράγματα να φτάσουν εκεί, μισό βήμα πριν από τον κρεμό, και είπαμε, παιδιά, ή πέφτουμε. Ή βρίσκουμε μια λύση. Και η λύση που βρέθηκε φυσικά είναι η χειρότερη δυνατή, διότι πάντα βρίσκει τη χειρότερη δυνατή. Στην τελευταία στιγμή είναι η χειρότερη. Έτσι, είναι αρπακολατζίδικη, συγγνώμη, η ανέφραση. Και είναι αντανακλαστική, φοβική. Αυτή ανατροφοδοτεί το φόβο που υπάρχει πιο πέρα και αυτό το πράγμα είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ένα πράγμα που λέω είναι ότι ζούμε στην εποχή της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Φτιάχνουμε καταστάσεις, λέμε, κοιτάξτε, έτσι θα γίνει, το πιέζουμε, γίνεται και λέμε, είδατε, έτσι έγινε. Και λες, παιδιά, η συζήτηση και οι πολιτικές προτάσεις πριν ή μετά, πού βρίσκονται σε αυτή την ιστορία, τίποτα, εκπληρώθηκε η προφητεία, άρα αυτό θα γίνει. Σας το είχαμε πει. Και σας το είχαμε πει, στα λαγακισμός επίσης. Είναι μια άλλη έκφραση. Αναρωτιέμαι πόσο προβληματιστήκατε επί του και συλλογιστήκατε επί του προσφυγικού για αρχή. Αναρωτηθήκατε αν έγιναν τα πράγματα σωστά. Και ρωτάω και εσάς, στα ήδη υπάρχοντα, το ελληνικό είναι πολύ νέο το τμήμα, άρα δεν έχει πολύ συζητήσει. Θα έρθουμε στο δικό σας θέμα, που είναι πολύ θεμελιώδες και τεράστιο που συζητήσατε φες. Αλλά είναι, ξέρετε, θέλει 5 εκπομπές. Επί του προσφυγικού και των μεθόδων που ακολουθήθηκαν και που δεν ακολουθήθηκαν, βασικά, δική μου άποψη, συζητήσατε. Αν δείτε την έκθεση, είναι ένα από τα τρία ζητήματα. Ναι. Το συμπέρασμα επί του συγκεκριμένου ποιο είναι? Ότι έγιναν καλά τα πράγματα? Όχι. Θέλω να πω, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε προλάβει το δυστύχημα
ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι πονεμένοι, οι πενθούντες, ή τι να πω, δεν είναι η χειρότερη στιγμή ενός ανθρώπου να υποθέσω, βρέθηκαν να εξαρτώνται από δουλεμπόρους και από διακινητές. Δηλαδή δεν μπορούσε η Ευρώπη να κάνει κάτι βάσει διεθνών συνθήκων. Υπάρχουν δύο πράγματα. Ή κάνεις μια συζήτηση καταρχήν με τις υπάρχουσες συνθήκες, το τι αντιμετωπίζεις τώρα, και μετά, αν προλάβεις ή όταν βρεθεί ο χρόνος, κάνεις μια συζήτηση για το πριν και το μετά. Άρα δηλαδή, περισσότερο κάνατε επί των υπάρχουσων συνθήκων. Πώς να το πω, με αυτά που έχουμε στο χέρι. Δυστυχώς. Και δεν είναι πάντα καλά αυτά που έχουμε στο χέρι. Είναι υποπίεση. Και υποπίεση, το είπα και πριν, δυστυχώς δεν βρίσκεις την καλύτερη λύση. Θα σας πω εγώ ότι θα έπρεπε να έχουμε κάνει μια πιο ολιστική προσέγγιση ως Ευρώπη, φυσικά. Γιατί ξέραμε ότι υπήρχαν πρόσφυγες στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, φυσικά. Δεν ήξερε τόσα χρόνια ο πόλεμος, δεν έχει τελειώσει κιόλας, δηλαδή. Μην βάζω αόριστο, δυστυχώς. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία θα προκαλέσουν προσφυγικά κύματα που δεν έχουν εξελιχθεί ακόμα και ξέρουμε ότι θα γίνει. Και τα, δηλαδή, λέμε. Και τα αφήνουμε. Λέμε. Είμαστε και μάλιστα μια ένωση η οποία αυτό το θέμα το έχει πολύ ψηλά. Κλιματική αλλαγή. Τη λέμε, την υπερασπιζόμαστε, χτυπιόμαστε με τους Αμερικάνους, με τους Κινέζους, λέμε. Μόλις μπεις στο θέμα της μετακίνησης των πληθυσμών, πού θα προκληθεί από αυτό, εκεί ξαφνικά η συζήτηση αλλάζει, γίνεται. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν δέχθηκε τον όρο κλιματική πρόσφυγες. Αν με διορθώσει κάποιος, αλλά το λέω γιατί κάτι το άκουσα. Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό ότι κάνουμε μία συζήτηση σε ένα θέμα τρομακτικά σημαντικό και ένα από τα βασικά πράγματα τα οποία θα προκληθούν από αυτό, το αφήνουμε διότι είναι δύσκολο. Υπάρχει και ένα άλλο που δεν χρειάζεται να περιμένεις να αλλάξει το κλίμα. Συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα και είναι άλλο ένα δράμα που μετράμε χρόνο για να συμβεί. Ήδη υπάρχουν οι ενδείξεις, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Το κύμα των μεταναστών, των οικονομικών μεταναστών από την Αφρική, την οποία όλο βοηθάει η Ευρώπη. Έτσι. Και ποτέ δεν τη βοήθησε ουσιαστικά. Αν μου επιτρέπετε εδώ δύο σχόλια. Φυσικά και σας επιτρέπω. Και αυτή η έκθεση, όπως και πολλές πρωτοβουλίες που συχνά παίρνουμε ή συζητήσεις που γίνονται σχετικά με την Ευρώπη, ξέρετε, υπάρχει μια ασθένεια να καθόμαστε να αναλύουμε τα συμπτώματα. Ο λαϊκισμός δεν ξεκίνησε γιατί άρχισαν κάποιοι να λένε ψέματα. Ξεκίνησε γιατί βρήκαν έφορο έδαφος στις κοινωνίες. Κάποιοι άνθρωποι φοβούνται, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν δουλειά, κάποιοι άνθρωποι κάνουν 4 δουλειές για να βγάλουν 1.000 ευρώ το μήνα και πάει λέγοντας. Το προσφυγικό το αντιμετωπίζουμε από τη στιγμή που ήρθαν στις χώρες μας και μετά. Δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε πώς ήρθε η κρίση στη Συρία, ποιος ήταν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποιος ήταν ο ρόλος της Αμερικής, η οποία δεν δέχεται ακόμα και σήμερα να φιλοξενήσει πρόσφυγες, σε αντίθεση με τον Καναδά. Θέλω να πω ότι η συμπτωματολογία είναι μια λάθος τακτική για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Και επίσης δεν βοηθάει πολύ να συνεχίσουμε να συζητάμε μόνο σε ευρωπαϊκό έδαφος και να μην πιέζουμε τους πολιτικούς μας εθνικά, στις δικές μας πραγματικότητες, να καταλάβουν 10 πράγματα. Εδώ πέρα λοιπόν υπήρχε προφανώς ζήτημα σχέσεων με τις τρίτες χώρες, δεν υπήρχε στρατηγική στην οικονομική βοήθεια στις τρίτες χώρες, υπήρχε ζήτημα, ξέρετε, με τις διελεύσεις, με τις συμφωνίες. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, από το Δουβλίνο 1 ήδη, είχε ένα τεράστιο ζήτημα σχέσεων με τις χώρες από τις οποίες ερχόντουσαν οι οικονομικοί μετανάστες. Και όχι μόνο στο ζήτημα της επαναπροώθησης, αλλά και στο ζήτημα του ελέγχου των συνόρων της. Άρα λοιπόν, όταν είσαι τόσο προετοίμαστος, δεν υπάρχει και ευρωπαϊκή στρατηγική και υπάρχει αυτό που λένε extend and pretend, δηλαδή το αφήνω και προσποιούμε ότι όντως θα λυθεί μόνο του. Κάποια στιγμή έρχεται το ΝΑΤΟ και σου λέει στα σύνορα θα κάνω κουμάντο εγώ. Κάποια στιγμή έρχεται η Τρόικα και σου λέει το Υπουργείο Οικονομικών σου μου ανήκει. Και κάποια στιγμή έρχεται και σου λέει το Eurogroup, εσύ κάτσε στην άκρη και μην μιλάς, εγώ θα σου πω πού θα κόψεις και πού θα μοιράσεις χρήματα. Έτσι γίνονται αυτά. Έτσι χάνεις την εθνική σου κυριαρχία. Όταν δεν δίνεις λύσεις και όλοι προσποιούνται ότι τα προβλήματα θα λυθούν μόνα τους. Και δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από αυτό, γιατί ήταν δυνατό να το ακούστηκε. Δεν υπάρχει. Μάλλον αυτό που θέλει να πει ο κύριος Βλάχος, θα ήθελα να συμπληρώσω. Δεν υπάρχει ομοψυχία, δεν υπάρχει κοινή στρατηγική εσωτερική σε σχεδόν τίποτα. Δεν θυμάμαι ποια είναι η τελευταία φορά που έκατσαν όλοι τα βασικά, ας πούμε, τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, που συμφώνησαν σε κάτι, σε μια κοινή πορεία και σε μια κοινή στρατηγική για το προσφυγικό, για το... Καλά, δεν μιλάω για τα οικονομικά. Ούτε καν για τα εθνικά. Για τα εθνικά, ζούμε δυστυχώς πάλι μια επανάληψη. Οπότε, είπαμε όταν υπάρχει αυτό... δημοκρατία, απ' την άλλη. Ναι, θέλω να πω, όταν εσύ δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου, πώς θα πείσεις τους άλλους
Πρέπει να προηγηθεί όταν... συζήτηση για να φτάσει σε ένα συμπέρασμα όμως. Άρα, μήπως είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση. Συζητάμε. Μας αρέσει να συζητάμε στην Ελλάδα. Ας πιάσουμε αυτό που το τελευταίο σχολείο που έκανε ο Παναγιώτης. Αν περιμέναμε, μια και είναι και τη επικαιρότητα, ελπίζω να μην δυναμητήσω τη συζήτηση. Αν περιμέναμε ακόμα 25 χρόνια για να συζητήσουμε το θέμα των Σκοπίων, τη Πογουδουμού, τη Μακεδονία, τη όποια θέλετε, τι θα γινόταν. Ήδη 140 χώρες την έχουν αναγνωρίσει, θα ήταν 180 χώρες. Ποιος θα ενδιαφερόταν μετά για αυτή τη συζήτηση, πιστέψτε με, εγώ θεωρώ κανένας. Άρα πρέπει να επιλέξουμε κάτι κάποια στιγμή. Δεν επιλέγουμε, το αφήνουμε. Γίνεται μια πίεση εξωτερική, γιατί εξωτερική είναι μάλλον η πίεση, και βρισκόμαστε πάλι ξανά να ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση. Κάνουμε και λίγο μια πολιτική εκμετάλλευση εσωτερική, έτσι για να διαταράξουμε τις ισορροπίες, γιατί θέλουμε και μια, να βρούμε και κάποιο, πώς να το πω, μια γωνία επίθεσης που λένε, γιατί αυτό βολεύει. Και τελικά το αποτέλεσμα τι είναι, πιθανότατα μηδέν. Πολύ φοβάμαι ότι και εδώ υπάρχει η προφητεία που θα εκπληρωθεί. Βεβαίως. Πιστέψτε με, δηλαδή, ασχέτως των συζητήσεων που γίνονται. Και αυτό είναι το θλιβερό, κάτι στην ταπεινή μου γνώμη. Δεν θέλω να μιλήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι από μόνο του άλλες 5 εκπομπές. Ως παράδειγμα, το έφερα ως παράδειγμα διαδικασίας που περιγράφει. Της πολιτικής εκμετάλλευσης. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ότι... Είναι ωραίο να λέμε ότι πρέπει όλοι να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι και να πούμε. Και είναι απαραίτητο, έτσι, σίγουρα. Αλλά έχουμε πολιτικούς απέναντί μας. Οι πολιτικοί, καλώς ή κακώς, έχουν έναν ορίζοντα συγκεκριμένο, έχουν εκλογές μπροστά τους, σκέφτονται με πολιτικά κριτήρια. Επομένως, αν δεν έχουν και οι ίδιοι τα κίνητρα να κινηθούν με αυτόν τον τρόπο, αν δηλαδή εμείς επιβραβεύουμε διχαστικές φωνές, αν εμάς μας αρέσει να ουρλιάζουν στα διάφορα πάνελ και να βρίζονται οι διάφορες πλευρές, αν ως πολίτες και ως άνθρωποι που παρακολουθούμε και σχολιάζουμε την επικαιρότητα δεν δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό κλίμα, τότε οι πολιτικοί δεν έχουν κανένα απολύτως κίνητρο, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα, να αλλάξουν την προσέγγιση, να προσπαθήσουν να βρουν λύσεις. Το κίνητρο που έχουν είναι να φωνάζουν, να δείχνουν που διαφωνούν, να μην δίνουν λύσεις, να δημιουργούν αυτό το κλίμα. Ναι, είναι και το καθήκον μας ως δημοσιογράφοι. Αυτό, εκεί ήθελα, ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Όπως ξέρουμε, το κλίμα φτιάχνεται. Θα μπορούσα πολύ εύκολα να πετάξω εγώ κάτι τώρα εδώ και να γίνει... Έκρηξη. Αλλά δεν θέλω. Είναι η θελημένη αυτή η ατμόσφαιρα και πολύ την απολαμβάνω, να το πω κιόλας. Ναι, κύριε Ποτάκη. Είναι σαν την ανθρωποφαγία. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πιστεύω ότι όντως ο πολιτικός πρέπει να έχει ένα κίνητρο. Αυτό έρχεται από το bottom-up, όπως λέμε στη Μεγάλη Βρετανία. Όμως χρειάζεται και πολιτικούς που λένε, ξέρετε τι, παιδιά, εγώ δεν θα αντιδράσω σε αυτό το λαϊκιστικό πνεύμα. Μακάρι, εγώ το εύχομαι να υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί, δεν το συζητώ. Όντως, αλλά πρέπει να υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν άτομα με τόλμη να μπουν μέσα και να πούνε όχι. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ θα πω ακριβώς τι πιστεύω. Αν δεν με πιστεύετε. Χθες παραιτήθηκε ένας υφυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν έγινε δεκτή παραίτηση, γιατί άρχισε 2,5 λεπτά να φτάσει στη συζήτηση. Μπήκε μέσα στη Βουλή και είπε: Λυπάμαι πάρα πολύ που καθυστέρησα σε αυτή την πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Έδειξα ασέβεια προς το σώμα. Συγχωρήστε με και στο θεσμό. Και νομίζω ότι το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να πάω να δηλώσω στην Πρωθυπουργό την παραίτησή μου. Φώναζε όλο το κοινοβούλιο, φώναζε no, no κτλ. Ήταν στη Βουλή των Λόρδων όμως. Δεν είμαι σίγουρη. Ήταν στη Βουλή των Λόρδων, δεν ήταν στο House of Commons. Εντάξει, δεν έγινε δεκτή παρέτηση. Το πρωτόκολλο ήταν πιο αυστηρό. Δεν έχει σημασία. Το τήρησε. Θα μπορούσε να γίνει δεκτή. Γιατί θυμάστε υπάρχει φράση που λέει ενίοτε ότι οι παρατήσει γίνονται δεκτέ. Αφού το είπε, θα μπορούσε να έχει γίνει και δεκτή. Δεν το είπε με την προοπτική ότι δεν θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι το είπε με την προοπτική ότι το πατήθηκα. Και του πανέλ, εντάξει, τώρα υπερβάλλει και εσύ, άνθρωποι, και άστε τώρα να το ξεπεράσουμε. Θέλω να πω ότι και οι διαδικασίε και ο τρόπο. Και εγώ θα σας έλεγα ότι και να δοκιμάζατε να πετάξετε μια μπόμπα εδώ για να, αντινάξετε το κλίμα, θα εξαρτιόταν από εμάς εάν θα τσιμπάγαμε ή αν θα ακολουθούσαμε το δρόμο στον οποίο εσείς θα ανοίγατε. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η συμμετοχή αυτών που είναι στο τραπέζι να πούνε, λοιπόν, αφού όχι, πάτε να το κάνετε έτσι, εγώ μπορώ να κοιτάω τον υπέροχο, τον υπέροχο φως. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζονται την πολιτική τόλμη, αυτό είναι το top-down. Και από το bottom up, από κάτω, χρειάζεται αυτή η συμμετοχή ουσιαστικά. Περισσότερη από συμμετοχή. Από τους πολίτες είναι το bottom up, να τα λέμε. Από τους πολίτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τους πολίτες. Από τους πολίτες, από κάτω και από πάνω, μια πολιτική τόλμη. Και να αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος. Ναι. Το πολιτικό κόστος των πράξεων, των αποφάσεων, δεν πρέπει να επιμένεις και να αναλάβεις λοιπόν, επιτέλους το πολιτικό κόστος. Ευχαριστώ, κυρία Νικολαίδου, αγαπητή Μύρινα, για αυτό που είπατε. Γαλλικά, έτσι, αγαπητή Μύρινα, ευχαριστώ. Μου φέρνεις στο νου αυτό που είπε ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χθες στην εκδήλωση τη δική σας,
που μιλούσε για το τι είναι η συμμετοχή σε αυτή την ένωση κρατών. Το οποίο ξεχνάμε, κάποιοι δεν μας το είπαν και ποτέ βέβαια, και αυτό είναι ένα από τα πολλά που δεν μας είπαν, το ότι να συμμετέχεις σε μια τέτοια ένωση δεν είναι μόνο να συνενείς σε κάποια πράγματα κάνοντας όλοι, ελπίζοντας, κάνοντας υποχωρήσεις, αλλά, τι άλλο είπε, ότι πρέπει ουσιαστικά εκχωρείς και κάποιες αρμοδιότητες. Ακριβώς. Αυτό είναι ό,τι πιο δύσκολο να το αποδεχθούν, όχι μόνο οι Έλληνες, για να μην μαστιγωνόμαστε σε αυτή τη χώρα συνέχεια. Και πολλοί άλλοι λαοί δεν το δέχονται. Στη Βρετανία, ποια ήταν η πρώτη συζήτηση, η πρώτη γραμμή, ας πούμε, άμυνας και επίθεση των Brexiteers, ας πούμε, ότι δεν θα μας λένε αυτοί τι θα κάνουμε. Καταλάβατε. Λοιπόν... Να πω σε σχέση με την αλληλεγγύη που είπατε πριν. Οι χώρες που μπήκανε τώρα και δεν επιδεικνύουν αλληλεγγύη, αυτό που ζητάνε από την Ένωση, το οποίο δεν τους εξήγησε κανείς ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι να φτάσουν στο επίπεδο των προηγμένων χωρών. Και λένε, αφήστε να φτάσουμε εκεί που είστε εσείς και μετά όση αλληλεγγύη θέλετε από μας. Κανείς δεν τους είπε ότι παιδιά μπήκατε και παίρνετε και τα καλά. Αλλά παίρνετε και τα άσχημα. Και τα άσχημα δεν θα σας τα βάλουμε σε χαρτί, διότι τα άσχημα δεν προβλέπονται. Είναι σαν τις συμφωνίες για το κλίμα. Λέει, αφήστε μας να μολύνουμε λίγο ακόμη, γιατί είμαστε φτωχοί. Αυτό προσπαθώ. Ναι. Αλλά μπήκαν λοιπόν οι χώρες οι καινούριες, και τώρα συγγνώμη, κάνω εγώ λίγο λιτισμό. Είναι οι 89ers εντωμεταξύ αυτοί. Ναι. Λοιπόν, μπήκαν λοιπόν οι καινούριες χώρες, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να πω ξαφνικά πού την ανακάλυψαν την αλληλεγγύη. Πού θα τη βρίσκανε, εάν δεν υπήρχε μια προετοιμασία. Προφανώς στη συζήτηση των κεφαλαίων, ένταξη κτλ. Δεν έγινε αυτό το σημαντικό βήμα, ότι παιδιά μπαίνετε, μια χαρά, όλα καλά. Θα πάρετε και διαρθρωτικά και σούπερ. Αν σκάσει κάτι άσχημο, είστε μέσα. Δεν είστε, περιμένετε μισό λεπτό να προλάβουμε να κάνουμε μερικά καλά πράγματα και μετά θα ακολουθήσουμε και εμείς το ρυθμό σας. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί νομίζω ότι αυτό αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Όλοι κάθονται πίσω και λένε. Βλέπετε όμως ότι ακόμη, αν κάνω λάθος, να με διορθώσει κάποιος, δεν έχουν υποστεί τις συνέπειες για αυτή τη στάση, την οποία ακούμε συνέχεια. Ότι είναι στα δικαστήρια το θέμα. Θα πάρουν πίσω τα κονδύλια. Δεν γίνει τίποτα. Αυτό είναι η καθυστέρηση της διαδικασίας και της γραφειοκρατίας που δημιουργείται από το πολυεπίπεδο. Βεβαίως. Θέλω να πω ότι είναι πολύ σύνθετα τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά. Δεν είναι η Κομισιόν προσέχει δηλαδή, το δικαστήριο. Ναι, μα το ξέρω. Αυτό λέω. Τι γίνεται. Κόλλησε και αυτό. Πώς θα μπει στη δημόσια συζήτηση για να το καταλάβουμε όλοι ότι ενεργοποιήθηκε το άρθρο 7. Πείτε μου, πάμε να πούμε τι σημαίνει η ενεργοποίηση του άρθρου 7. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρω το βασικά, αλλά θα πάμε τώρα να κάνουμε μια μεγάλη δημόσια συζήτηση. Θα πούμε τι σημαίνει θα τιμωρηθεί η Πολωνία με τη βάση του άρθρου 7. Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή που θα κάτσει να κάνει αυτή τη συζήτηση. Θα σου πει, θα βρούμε καμία δουλειά, να αρχίσουμε να κάνουμε κανένα πράγμα λίγο, να ανοίξει, να μεγαλώσει η πίτα. Εκεί θα μπει. Η ατάκα του συμβούλου του Κλίντον, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Σκυλακάκη και αγαπητή Μύρνα. Είναι η οικονομία ανόητη. Δηλαδή, ό,τι άλλο και να θέσεις. Είναι πρωτεύον, δεν υπάρχει. Είναι πρωτεύον, δηλαδή. Πρέπει κάποτε αλλά... να σταματήσει. Νομίζω αυτό ότι τώρα δεν μπορούμε να το σταματήσουμε εμείς. Δηλαδή, αφορά να συνδυαστεί και με το πρόβλημα με ζητήματα όπως το προσφυγικό. Είναι ότι μας απασχολούν, οπότε υπάρχει κρίση εισαγωγικά. Όταν τα πράγματα είναι καλά, λέμε δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Το οικονομικό, καλός ή κακός. Είναι καταλυτικό. Είναι πάντα εκεί. Συγγνώμη. Είναι πάντα κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Συνδυαστικά όμως δεν πρέπει κάτι, δεν μπορεί να είναι μόνο είναι μια μεγάλη, είναι μια μεγάλη πρώτο, αδυναμία, και... κατά τη γνώμη μου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω ένα παράδειγμα σε σχέση με την οικονομική κρίση και την εργασία. Το 2012 έγινε ένα, που γίνεται κάθε χρόνο, κάλεσαν για να μαζέψουν μήλα στην Ημαθία. 3 μήνες το καλοκαίρι, 3.000 μισθό, ασφαλιστική κάλυψη, φιλοξενία. Για 3 μήνες το καλοκαίρι. Οι αιτήσεις, ξέρεις πώς ήταν, 2012, full μέσα στην κρίση. 5 Έλληνες ή 7, 7 σηκώνω τα δάχτυλα μου, 7 και 20.000 εποχικοί υπάλληλοι. Εποχικοί υπάλληλοι είναι Αλβανία, κουλουπού. 7. Λοιπόν, αν δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πάντα, είναι η δικαιολογία. Άρα υπάρχει κι άλλο. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα, αλλά λέω, όχι. Πώς ερμηνεύεται και πώς μπαίνεις στο τραπέζι. Όχι, διαφωνώ. Με συγχωρείς. Γιατί κάθε γενιά έχει τη διαφορετικό σημείο αφετηρίας. Ο Κολ και ο Μιτεράν βγήκαν από τις τάχτες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Λαντ, ξέρω εγώ, ο Μακρόν και σήμερα δεν ξέρω ποιος άλλος, ο Ρέντσι. Είναι πιο κοντά στη δικιά μας ηλικία. Έχουν ζήσει στην Ευρώπη με ευημερία. Έτσι και η δικιά μας γενιά. Και ο Μακρόν πολύ νεότερος από τον Ολλάντε. Μας μπερδεύει. Ακριβώς. Τα φαινόμενα. Πολλό δε μάλλον ο Μακρόν που είναι και σχεδόν συνομήλικος. Θέλω να πω ότι όταν έχεις μεγαλώσει μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι δεδομένα κάποια πράγματα
και σπουδάζεις και μεγαλώνεις. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι δεδομένα. Ποιος σου το είπε? Και δεν μπορείς να τα παρουσιάσεις δεδομένα. Ποιος από εμάς εδώ πέρα, είτε έχει στην άκρη 2 ευρώ είτε δεν έχει, θα αφήσει τον Αύγουστο, δεν θα πάει να κάνει διακοπές, δεν θα πάει σε ένα εξοχικό, σε ένα αγορό και θα πάει να βγάλει πατάτες. Αυτό δεν γίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θα το κάνουμε και μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ να το κάνουμε. Απλώς επειδή έχουμε μάθει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και η Ευρώπη λειτουργούσε όταν εμείς ήμασταν πιο νέοι και τα πράγματα ήταν καλύτερα και είχαμε ευημερία, μακάρι να είχαμε και τώρα ευημερία. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, μια συγκεκριμένη κρίση. Αυτή η κρίση έχουμε συζητήσει πολλές φορές από πού προήλθε κτλ. Σε ένα βαθμό τουλάχιστον μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι προήλθε και από τα δικά μας πεπραγμένα, από αυτά τα οποία κάναμε στο εσωτερικό. Επομένως, ακριβώς επειδή η Ευρώπη έχει και, σου δίνει και δικαιώματα και κεκτημένα αλλά και υποχρεώσεις. Όταν πάψαμε εμείς να είμαστε εντάξει σε κάποιες υποχρεώσεις μας, βρεθήκαμε σε δύσκολη θέση. Μακάρι να μπορούσαμε να υπάρχει μια τέτοια αλληλεγγύη και μια τέτοια άνεση, ώστε όταν ξεφεύγουμε, όταν κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε, όταν βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση, να μην αλλάζουν οι συνθήκες ζωής μας και η οικονομική μας πραγματικότητα. Θα το ευχόμουν πάρα πολύ. Απ' την άλλη όμως, δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε κανένα να μας το χαρίσει. Οπότε, αν χρειαστεί, και ναι, δυστυχώς θα πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν τα θέλουμε. Να συμπληρώσω αυτό γιατί με πρόλαβε ο Πάνος. Ναι, ναι. Δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε ότι θα έρθουν κάποιοι να κάνουν αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε εμείς. Πώς θα γίνει δηλαδή, δεν θα γίνει αυτό. Ναι. Θέλω να πω, άρα πρέπει να βρούμε κάποιον άλλον τρόπο. Ναι. Αυτό λοιπόν, αυτόν τον άλλο άνθρωπο που θα τον χρησιμοποιήσουμε ή θα τον προσλάβουμε για να κάνει αυτή τη δουλειά, πρέπει να το κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Εμείς, γιατί είμαστε σε μια χώρα που δεν πρέπει να ξεχνάμε που βρισκόμαστε, έχουμε κάνει μανολάδες, ναι, έχουμε κάνει μαύρη εργασία. Θέλω να πω ότι αυτό όλο μαύρη το πακέτο. Μαύρη εργασία είχαμε από πριν, δυστυχώς. Οπότε ναι, τώρα απενοχοποιήθηκαν πλήρως. Απενοχοποιήθηκαν πλήρως γιατί δεν αφορούσαν εμάς, οι δικούς μας, αφαιρούσαν ξένους. Οπότε ακόμα καλύτερα. Δεν πειράζει. Τα ίδια τους τα παιδιά είχαν στη δουλειά τους και τους έβαζαν ένσημα, κύριε Παγιανάκη. Δεν είναι τόσο μακρινά όλα. Όχι αυτά. Καθόλου. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα συνολικό πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να είμαστε υποκριτικές και να διαλέγουμε ό,τι μας βολεύει. Α, ναι. Δηλαδή, λέμε υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για όλους. Τι σημαίνει για όλους? Όλους. Και αυτούς που έρχονται και αυτούς που φεύγουν. Και αυτούς που δεν μας αρέσουν. Το οποίο είναι επίσης κάτι που ξεχνάμε. Και φροντίζουμε ακόμη καλύτερο να μην έρθουν σε τόσο δύσκολη θέση που να υπάρξει ένας κατακλυσμός σε κάποιες κοινωνίες. Αν είμαστε τόσο φτασμένοι κοινωνικά. Αυτό διαβαίνει ακόμα περισσότερο τη συζήτηση. Ναι, αλλά ξέρετε, όταν μπορεί κανείς να συζητήσει ψύχρεμα σε ένα φόρουμ όπως, ή σε δύο φόρα όπως τα δικά σας, μπορεί να κάνει τον αναστοχασμό, γιατί το να συλλογίζεσαι επί του παρελθόντος ίσως σε βοηθήσει για το μέλλον. Πολλές φορές επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας ως κοινωνίες, είτε όταν είναι τόσο σύνθετα. Αλλά ναι. Εγώ πιστεύω ένα ευρύτερο θέμα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό το θέμα είναι το έλλειμμα εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε ιστορική μνήμη. Λέμε ότι τα δεδομένα αλλάζουν κάθε γενιά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά την ιστορία πρέπει να την κατανοούμε. Και εγώ δεν πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι αυτή όντως η ιστορική μνήμη υπάρχει στην Ευρώπη. Δώστε μας ένα παράδειγμα, τι ακριβώς εννοείτε. Ιστορική μνήμη. Όχι, δώστε μας ένα παράδειγμα ιστορικής μνήμης. Τι έχουμε ξεχάσει. Που λείπει. Ναι, ναι. Οι Γερμανοί έχουν ιστορική μνήμη, αλλά έχουν ένα κόμμα το οποίο είναι επικίνδυνο για τη Γερμανία με γνωστές τάσεις. Για πρώτη φορά, τόσες δεκαετίες. Ναι, συνολικά νομίζω το λέει σε όλες τις χώρες. Συνολικά το λέω. Αυτό που θέλω να πω είναι για 1000 χρόνια η Ευρώπη φλέγεται σε εντάσεις, σε πολέμους. Και μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο έχουμε ειρήνη. 70 χρόνια ειρήνη. Αλλά τώρα τα 70 χρόνια γίνονται 80 και μετά 90 και μετά 100. Και σιγά σιγά ξεχνάμε. Πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν μας, σαν Ευρωπαίοι. Αυτή η Ήπειρος ήταν η πιο πολεμική Ήπειρος του κόσμου. Περισσότερα από την Βόρεια Αμερική, Λατινική Αμερική, ακόμα και από την Ασία και την Αφρική. Όλοι οι παγκόσμιοι πόλεμοι είχαν ξεκινήσει εδώ, στην Ευρώπη. Και για 70 χρόνια είμαστε σε σχετική ευημερία, σε σχετική ειρήνη, είναι μια. Και κάποτε σε μια χαρά ευημερία ήμασταν. Η σχετική μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Και μια χαρά ειρήνη επίσης. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε σχέση που είμαστε, με αυτό που ήμασταν πριν από 100 χρόνια, είναι παράδεισος η Ευρώπη. Αλλά το ξεχνάμε. Και πρέπει με κάποιο τρόπο αυτή η ιστορία να μαθαίνεται στα σχολεία. Δεν πιστεύω ότι μαθαίνει. Ξέρετε όμως, όπως λέω από εδώ και 10 χρόνια που έχει αρχίσει αυτή η εκπομπή, η ειρήνη τελικά όταν την κατακτήσεις και σου μείνει στις κοινωνίες σου, είναι σαν την υγεία. Δεν τη σκέφτεσαι. Αχ, καλή υγεία. Σήμερα πρέπει να είμαι χαμογελαστή και όλα πάνε καλά.
η υγεία, ναι, όπως η υγεία, έτσι και η ειρήνη, ναι, είναι προϋπόθεση για να κάνεις όλα τα άλλα. Εγώ το νιώθω. Αλλά το προσφυγικό μας το δείχνει ακριβώς αυτό. Αλλά, τέλος πάντων. Το ότι οι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη με αυτή την ένταση, προσπαθούν να ξεφύγουν από καταστάσεις οι οποίες γεωγραφικά δεν είναι τόσο μακρινές. Είναι κοντά, είναι στη γειτονιά μας αυτά τα οποία συμβαίνουν. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτό το δύσκολο ταξίδι για να βρεθούν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η γη της επαγγελίας για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και όχι επειδή δεν έχουμε να λύσουμε προβλήματα, αλλά γιατί πρέπει να συνειδητοποιούμε πόσο μεγάλη πρόοδο έχει συντελεστεί τα τελευταία 70 χρόνια σε αυτή την πολύ αιματοβαμμένη περιοχή. Και ξέρετε πόσοι έρχονται. Από τους 65 εκατομμύρια ανθρώπους που μετακινούνται, 1,2% ήρθε στην Ευρώπη. 1,2%. Ναι, ναι. Το υπόλοιπο 90% κάθισε εκεί γύρω. Γι' αυτό υπάρχουν τεράστια στρατόπεδα προσφύγων. Στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή. 1,2% ήρθε στην Ευρώπη. Δεν έχει έρθει και η συντέλεια του κόσμου. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Ναι. Αν ερχόταν το 10%. Και εγώ δεν σας λέω το 10, ας πούμε το 5. Δηλαδή, τετραπλάσιο ποσοστό από αυτό που βιώνουμε τώρα. Αν με το 1,2% έγινε αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα, με το 4%, το 5, τι θα έχει γίνει. Ναι. Θα πυροβολούσαμε ανθρώπους στα σύνορα. Ναι, η κυρία Σκυλακάκη λέει ας εκτιμήσουμε την ειρήνη, γιατί όχι, έχουμε δίπλα μας ανθρώπους. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Ναι, πράγμα, ναι. Απλά λέω και τη διάσταση του αριθμού, για να μην τρελαθούμε ότι ξαφνικά έγινε εισβολή. Όλες αυτές οι λέξεις έχουν ακουστεί. Έτσι. Απόβαση στον Πειραιά. Άδειασε ένα καράβι και έγινε απόβαση. Και μίλαγα με μια συνάδελφα από την Κύπρο και μου λέει: Πω, όταν ακούω απόβαση, θυμάμαι την κανονική απόβαση. Και το βλέπω εδώ να το λέτε στις ειδήσεις και γελάω ή κλαίω, ανάλογα με το πώς το παίρνει. Το νούμερο, αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε σε σχέση με το προσφυγικό. Αν το διαιρέσει κανείς σε σχέση με τον πληθυσμό της Ευρώπης, τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν, το πρόβλημα λύνεται σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είναι τόσο τεράστιο. Δηλαδή, ήταν το γεγονός ότι δεν δεχτήκαμε να το δούμε συλλογικά και καθυστερήσαμε που το έκανε τόσο μεγάλο. Συμφωνώ. Να θυμίσω ότι σε όλες τις μεγάλες πολιτικές κρίσεις της Ηπείρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μηχανισμός και ως θεσμική λειτουργία έχει αποτύχει. Δηλαδή, δεν πάει πιο πέρα η αποτυχία της. Δεν κατάφερε να παρέμβει, δεν κατάφερε να κατευνάσει, δεν κατάφερε να εμφανιστεί. Γιατί είχε 28 κράτη, τώρα 27 ή 20, 18 ή 10 ή 12, τα οποία μέχρι να κάτσουν να συζητήσουν. Και τι βρίσκαμε ως λύση, να βάλουμε έναν επικεφαλής, ο οποίος θα αναλαμβάνει να μας συντονίζει. Πώς το λύνουμε όμως αυτό, γιατί εμένα με ενδιαφέρει, δηλαδή, αφού είμαστε όλοι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Το γεγονός ότι έχουμε 27 τώρα θα έχουμε ανθρώπους στο δωμάτιο και πρέπει να συμφωνήσουν γρήγορα σε μια λύση. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Τα οικονομικά γιατί τα λύσαμε. Τα οικονομικά. Τα λύσαμε. Πώς τα λύσαμε. Με πολλά χρόνια. Δηλαδή, παραδώσαμε κάτι. Αφήσαμε κάτι να το αποφασίζει κάποιος άλλος. Σαφώς. Τα κάνουμε το ίδιο για τα πολιτικά. Το τα πολιτικά όμως έχουν διάφορα πράγματα που σχετίζονται με εθνικισμού. Το σύστημα αυτό διαφωνείται. Μήπως όμως των ποσοστώσεων. Έγινε μια προσπάθεια. Εν της πράγμας υπήρξε διαφωνία. Δηλαδή, γι' αυτό αναζητείται νέα λύση. Είναι καθυστέρηση και αυτό. Νομίζω αυτό είναι το δεν πρόβλημα. Τηρείται, ναι. Παιδιά, όμως. Δεν τηρείται η εφαρμογή, αλλά και ότι πολλές φορές είναι πιο βραδιφλεγής η Ευρώπη. Δηλαδή δεν έχει τα αντανακλαστικά. Αυτά παίρνει αποφάσεις, δεν τηρούνται όμως, παιδιά. Αν μπορώ να πω κάτι. Αυτό είναι ένα επίσης πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όταν παίρνει μια απόφαση, όταν έχει γίνει μια πρόταση από την Κομισιόν να γίνεται η ανακατανομή με βάση κάποια κριτήρια που είναι σημαντικά και σοβαρά. Το ΑΕΠ, την κατάσταση, τον πληθυσμό και μετά τα κράτη-μέλη όμως δεν τα τηρούν και οι υπόλοιποι κάθονται και τους κοιτούν. Ακριβώς, δεν τα τηρούν, δεν υιοθετούν. Θα υιοθετούν, αλλά δεν τα τηρούν. Δεν τιμούν την υπογραφή τους. Έχουν βάλει μια υπογραφή. Οι Βίζεγκατ διαφώνησαν εξ αρχής. Αλλά θα δούμε τώρα τι επιπτώσεις θα υποστούν. Δεν είναι ότι αυτό θα μείνει. Δεν πήγε με ομοφωνία. Αυτό δεν είχε πάει με ομοφωνία. Ήταν από την αρχή. Ήταν από την αρχή πάντως. Ήθελε να πει κάτι ο κύριος Βλάχος όμως. Επειδή συζητάμε ζητήματα. Η κουβέντα που κάνουμε έχει αφορά προφανώς το πώς αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Υπάρχουν δύο πρίσματα για να δεις την κατάσταση. Το ένα είναι να τη δεις την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένα γήπεδο όπου τα εθνικά κράτη ανταγωνίζονται ποιος θα επιβάλλει τα δικά του συμφέροντα. Και υπάρχει και μια άλλη λογική που λέει ότι εντάξει, παιδιά, συμφωνούμε, φτιάχνουμε 5 όργανα, τα οποία θα αποφασίζουν αυτά κυρίως για αυτά που εμείς στη συνέχεια θα υλοποιούμε στα κράτη-μέλη μας. Εδώ πέρα όμως, γιατί τίποτα δεν συμβαίνει σε πολιτικό κενό, όπως λέμε. Πάρθηκε μια απόφαση το 2009-2010 να υπάρχει ένα διευθυντήριο και ένα διοικητήριο στις Βρυξέλλες, το οποίο μέσω του Eurogroup, για παράδειγμα, για να μιλήσουμε για την οικονομική διακυβέρνηση, επέβαλε
εντός εισαγωγικών, είναι μια συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς πρέπει η Ευρώπη να μεταρρυθμιστεί. Να έχουμε ίσως και λυσμένους προϋπολογισμούς, να κάνουμε ευέλικτη την εργασία, να κοπούν οι συντάξεις, να είναι πιο ακριβή η ενέργεια. Θέλω να πω, δεν συμβαίνουν τα πράγματα σε πολιτικό κενό. Αν δούμε την Ευρώπη ως ένα γήπεδο που συγκρούνται πολιτικές, θα μας βοηθήσει και εμάς να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Αν τη βλέπουμε ως κάτι το οποίο κάποιοι κύριοι τεχνοκράτες, οι οποίοι είναι ιδεολογικά άχρωμοι, κάθονται και αποφασίζουν για το καλό της ανθρωπότητας και εύχονται παγκόσμια ειρήνη, δεν θα μας βοηθήσει και εμάς να καταλάβουμε προς τα που θέλουμε να πάμε. Άρα τι θέλω να πω. Τι θέλω να πω. Είναι άψυχο, όπως είπε, είναι ανούσιο. Συγκρούνται δύο αντιλήψεις για την Ευρώπη αυτή τη στιγμή και αφορά τη σχέση της Γαλλίας με τη Γερμανία. Τις προάλλες ήταν και η επέτειος από τη συνθήκη των Ηλυσίων, όπου η Γαλλία και η Γερμανία αποφασίζουν ποια Ευρώπη θέλουν μέσα από τη δική τους τη συνεργασία. Ο κόσμος δεν ξέρει ότι κάθε μήνα τα υπουργικά συμβούλια της Γαλλίας και της Γερμανίας συναντιούνται και χαράσουν κοινές στρατηγικές. Η Γαλλία και η Γερμανία είναι ακόμα πυρήνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν και η Γερμανία βρίσκεται σε μια παρατεταμένη πολιτική κρίση, με αυτό που είπαμε πριν, με τους ακροδεξιούς να έχουν μπει μέσα στο κοινοβούλιο τους. Η Γαλλία να δυσκολεύεται γιατί έχει έναν πρόεδρο ο οποίος δεν προέκυψε μέσα από ένα συστημικό πολιτικό κόμμα και πάει να χτίσει από πάνω μια κατάσταση κοινοβουλευτικής παρουσίας μέσα στην ίδια του τη χώρα. Αυτό προφανώς επηρεάζει και τις υπόλοιπες χώρες γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα στιβαρό διοικητήριο, ένα στιβαρό διευθυντήριο στην Ευρώπη. Άρα τι γίνεται. Αφήνουμε την ισχύ του κάθε εθνικού κράτους, όπου τα πιο ισχυρά οικονομικά εθνικά κράτη αυτή τη στιγμή είναι η Γερμανία, η Ολλανδία κτλ. Κτλ. Να αποφασίζουν κυρίως αυτά και για ζητήματα που άπτονται και άλλων ζητημάτων εκτός από το οικονομικό. Που είναι, ας πούμε, το μεταναστευτικό. Που είναι η σχέση μας με τις τρίτες χώρες. Που είναι η σχέση μας με τα ενεργειακά μας αποθέματα και το περιβάλλον μας. Δείτε, για παράδειγμα, το ζήτημα της ενέργειας. Πόσο διαφορετικές οπτικές υπάρχουν. Υπάρχουν χώρες που εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο. Υπάρχουν χώρες που εξαρτώνται από το πετρέλαιο του Ιράν. Βλέπε την Ελλάδα. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες έχουν πυρηνική ενέργεια. Είναι εισαγάγουν φυσικό αέριο από την Αμερική. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο, αλλά τουλάχιστον να συμφωνήσουμε ότι θα υπάρχει ένα μίνιμουμ συνεργασίας στα ευρωπαϊκά όργανα. Είναι πολύ κακό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχασε το κύρος της και την ισχύ της τα χρόνια της κρίσης και μεταθέσαμε αρμοδιότητες σε κάτι που λέγεται Τρόικα. Αυτό ελπίζω να είναι ένα ιστορικό λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καλό θα ήταν να μην επαναληφθεί. Όση ώρα λέτε όσα λέτε, ακριβώς σκέφτομαι ότι αν είχαμε εδώ κοινό. Θα έλεγε εμάς θα ακούσουν. Και αυτό δεν το λένε μόνο οι Έλληνες. Δηλαδή υπάρχει, και δεν είναι μύθος, υποψιάζομαι, ότι κάποιοι είναι πιο ίσχυοι από τους άλλους, όπως έλεγε ο Όρουελ. Δηλαδή κάποιοι έχουν μεγαλύτερο και βαρύτερο λόγο στην Ένωση και αυτό είναι πολύ ανθενωτικό. Δηλαδή, είναι πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα, δηλαδή, αλλά βασίζεται και στην πραγματικότητα. Δεν βασίζεται στον αέρα. Δεν είναι ότι έχουν εκτόπισμα κάποιες χώρες. Έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ, είναι πιο ανεπτυγμένες, είναι πιο δυνατές. Θεσμικά όμως δεν θα έπρεπε να έχουν λόγο και οι μικρότεροι. Άρα γιατί μπήκανε. Το ΑΕΠ τους δεν μεγαλώνει τυχαία. Μεγαλώνει γιατί είναι και σε μια ενιαία αγορά. Να πω κάτι. Δηλαδή, οι εξαγωγές του ενός είναι οι εξαγωγές του άλλου στην Ευρώπη. Υπάρχει όμως μια διαφορά μεταξύ του πώς θα θέλαμε να είναι ο κόσμος και του πώς είναι στην πραγματικότητα. Θέλουμε να κινούμαστε προς την κατεύθυνση του δίκαιου και του σωστού συσσαγωγικά. Αλλά στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από κράτη τα οποία επιλέγουν να είναι μέσα σε αυτήν. Αν ξαφνικά οι μεγάλοι και οι δυνατοί αναγκαστούν να κάνουν πράγματα τα οποία δεν θέλουν, έχουν μεγαλύτερο φάσμα επιλογών για να βρεθούν εκτός και να λειτουργήσουν εκτός. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε γιατί είναι πραγματικότητα. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαριζόμαστε και δεν πρέπει να διεκδικούμε αυτά τα οποία θα μας κάνουν εμάς καλό. Έτσι λειτουργεί. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η Ένωση. Ο καθένας διεκδικεί και προσπαθεί να παίρνει κάτι περισσότερο. Αλλά χωρίς να ξεχνάμε ότι απέναντί μας δεν έχουμε τον μπαμπά ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα χρήματα. Έχουμε συγκεκριμένους παίκτες οι οποίοι έχουν και οι ίδιοι τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους ευαισθησίες, τα δικά τους πολιτικά εκλογικά σώματα. Και αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω πιο πολύ τον Παναγιώτη, γιατί το έθεσε. Υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ τεχνοκρατικής προσέγγισης και πιο πολιτικής προσέγγισης. Ναι. Εγώ κατάλαβα ότι λες ότι θα πρέπει να είναι πιο ισχυρή η Κομισιόν, θα πρέπει το τεχνοκρατικό στοιχείο να είναι ενδεχομένως ισχυρότερο και να έχει περισσότερο βάρος σε αυτές τις αποφάσεις. Απ' την άλλη, όμως, εμείς ήδη δεν λέμε ότι θέλουμε να έχει μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση η Ευρώπη, δεν θέλουμε πιο πολύ πολιτική στην Ευρώπη. Πώς αυτές τις δύο τάσεις, που εγώ καταλαβαίνω ότι έχουν και η μία τα καλά της και η άλλη, με τις αντίστοιχες αδυναμίες, πώς τις εξισορροπούμε. Πώς την κάνουμε πιο δημοκρατική χωρίς να μην γίνει, παραδείγματος χάρη, έρμεος στα χέρια λαϊκιστών, δημαγωγών, τάσεων πιο ακραίων. Και επίσης πώς γίνεται αυτό που λέτε χωρίς να νιώσουν κάποιοι λαοί ότι ορίζουν το παιχνίδι.
Και, εσείς κύριε Κωτάκη να ετοιμαστείτε να μου απαντήσετε στο ερώτημα που θέσατε χθες το απόγευμα από την εκδήλωση και εσείς κυρία Νικολαίδου. Μπορούμε να έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης μετά από όλα αυτά που λέμε. Αλλά κύριε Βλάχο, επειδή δεχτήκατε το ερώτημα. Νομίζω ότι η οικονομική κρίση μας έδειξε ότι δεν μπορείς να είσαι ούτε μόνο με τη μία την πλευρά ούτε με την άλλη. Εγώ μιλάω για μια σχέση εξισορρόπησης. Για παράδειγμα, να φέρουμε ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή συγκρούονται δύο απόψεις για το μέλλον της Ευρωζώνης. Είναι η άποψη Σόιμπλε, που μιλάει για Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, σκληρή λιτότητα και ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς κτλ. Και υπάρχει και η άποψη Juncker, η οποία λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βοηθάει τα κράτη-μέλη να μεταρρυθμίζουν να κάνουν τις μεταρρυθμίσεις με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να σέβονται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι οποίοι δεν σεβάστηκαν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ήταν η Γαλλία και η Γερμανία. Και δεν το σεβάστηκαν και εκοφαντικά, θα έλεγε κανείς. Και μην ξεχνάμε ότι μια αδύναμη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κάνει πολιτικά παιχνίδια, κάνει τα στραβά μάτια στις στατιστικές υπερβάσεις και σε αυτά που ζήσαμε στην Ελλάδα από το 2009 και μετά. Τι θέλω να πω. Ότι σε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να είμαστε παρόντες. Δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο για το μνημόνιο και που θα είμαστε με το χρέος ή με την αγορά εργασίας. Πρέπει να δούμε και εμείς στην Ευρώπη πώς θέλουμε να τοποθετηθούμε. Και το δεύτερον είναι ότι για τις μικρές περιφερειακές οικονομίες, όπως είναι η Ελλάδα, έχεις μάλλον συμφέρον να μην εξαρτάσαι από το δίκαιο του ισχυρού, αλλά να εξαρτάσαι τουλάχιστον να υπάρχει ένα φρένο στα δίκαια του ισχυρού. Για να μην μπορεί, ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο όταν βγαίνουν κεντρικοί τραπεζίτες ή οικονομολόγοι, που είναι διαφορετικού οικονομικού δόγματος, δεν τους έλεγες και προοδευτικούς, και λένε στην καγκελάριο, ξοδέψτε επιτέλους, δώστε αυξήσεις στους Γερμανούς και στο δημόσιο τομέα να κινηθεί, ναι, το χρήμα, να μπορέσουν και οι νότιοι να πουλήσουν περισσότερα προϊόντα. Όταν λοιπόν το λέει αυτό το κατεστημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε να συζητάμε αν αυτό πράγμα είναι λιτότητα ή δεν είναι, ή αν υπάρχει οικονομική αλληλεγγύη ή δεν είναι. Η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει τη Γερμανία. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι δεν κάνει επενδύσεις, δεν τονώνει καθόλου την εσωτερική αγορά της και δεν τονώνει καθόλου τις εξαγωγές. Υπάρχει, αυτό είναι γεγονός. Να το πούμε δηλαδή ότι ήδη έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα και την πιέζουν να ξοδέψει περισσότερα τη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Άρα είμαστε υπέρ μια δημοσιονομική ένωση. Γιατί στην ουσία αυτό, είναι, αυτό είναι η συζήτηση. Mm-hmm. Η συζήτηση είναι να έχουμε μια νομισματική ένωση, ωραία, αλλά έχουμε μια τεράστια ανομοιογένεια στο κομμάτι το δημοσιονομικό και αυτό προκαλεί τεράστια προβλήματα. Ναι, είμαστε όμως διατεθειμένοι. Το δημοσιονομικό τι έχει. Το δημοσιονομικό τι διάσταση έχει, πολιτική διάσταση. Σαφώς, γι' αυτό και δεν το έχουμε εκχωρήσει ακόμα. Αλλά δεν μπορεί να γίνει το ένα χωρίς το άλλο. Δεν γίνεται. Τι σημαίνει δημοσιονομική ένωση. Γιατί ο Σόιμπλε έχει μια άποψη για τη δημοσιονομική ένωση, είναι αυτό που εξήγησε ο Παναγιώτης μόλις τώρα. Αλλά ο Μακρόν, όταν λέει Δημοσιονομική Ένωση, λέει κοινό ταμείο. Ναι, αυτό. Κοινός προϋπολογισμός. Κοινός προϋπολογισμός. Ακριβώς. Άρα το βγάζεις από τη Γερμανία την εκάστοτε, την επιλογή του πόσο ακριβώς θα χρειαστεί. Γιατί γίνεται σε ένα πιο συλλογικό επίπεδο. Αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του για χώρες σαν τη δική μας. Μην θεωρούμε ότι ξαφνικά θα ανοίγανε τα πορτοφόλια. Είναι λάθος να το βλέπουμε και έτσι. Η Δημοσιονομική Ένωση χρειάζεται μια πολιτική νομιμότητα. Χρειάζεται. Οπότε πάμε για full federation. Μα ναι, γιατί πολλοί λένε ότι δεν μπορείς να έχεις δημοσιονομική ένωση αν δεν πας σε ένα πιο φεδεραλιστικό. Το κατάλαβα, ήταν η απάντησή μου αυτή. Ότι πάμε σε φουλ ομοσπονδία, μας λέει ο κύριος Κωτάκης. Δεν υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Δεν γίνεται. Κάποιοι πίστευαν ότι γίνεται και μου φαίνεται απίστευτο και ανόητο. Όλοι ξέραν, όλοι μας είχαν προειδοποιήσει ότι όταν ξεκινούσαμε το εγχείρημα Ευρωζώνη θα υπήρχαν προβλήματα. Γιατί είχαμε ανομοιογενείς οικονομίες, οι οποίες ξαφνικά θα είχαν την ίδια νομισματική πολιτική. Αυτό, ήταν, αυτό δεν υπήρχαν. Εξαιρετικά σοβαροί οικονομολόγοι λέγανε ότι θα ήταν ένα πρόβλημα. Και η κοινή λογική αλλά το λέει, δεν ήταν το λένε πιο εύκολο να προχωρήσουμε στη νομισματική ένωση και να αφήσουμε τη συζήτηση για την δημοσιονομική ένωση στην άκρη, γιατί ακριβώς και αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά τα οποία λέτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα λύθηκε. Απλώς εκείνη την εποχή, επειδή τα πράγματα πηγαίνανε καλύτερα, όλοι ήταν χαρούμενοι. Έτσι. Τρέξαμε για μία δεκαετία με άλλους ρυθμούς από αυτούς τους οποίους θα μπορούσαμε. Γιατί και ξαφνικά τώρα έχουμε το πρόβλημα πάλι. Γιατί πήγαινε καλά όμως. Και ήταν, δηλαδή, βέβαια, μα όταν ήταν όχι, λέω γιατί. Όχι, ναι, αυτό το είπατε, αλλά λέω γιατί μάθαμε γιατί πήγαινε καλά. Δηλαδή, μήπως ήταν στην επιφάνεια αυτό. Δηλαδή, ο οικονομικός κύκλος ήταν άλλη. Ακριβώς, ήταν υπάρχει τεχνητό. Υπάρχει μια άλλη προσέγγιση που λέει ότι τα συστήματα αυτά φτιάχνονται με το θετικό σενάριο. Ότι θα πάμε καλά γιατί θα τα κάνουμε καλά. Και λες, οκ, αν κάποιος από όλους αυτούς που είναι εμπλεγμένος δεν τα κάνει καλά και σπάσει ο κύκλος,
Ποιος θα μαζέψει την ιστορία. Και συγχωρέστε μου που το λέω έτσι παραστατικά, δεν είμαι οικονομολόγος και τα οικονομικά δεν είναι και το φόρτιμο. Αλλά το σύστημα στήθηκε γιατί θα πάμε καλά, γιατί θα πάνε καλά όλοι και γιατί όλοι θα παίξουν με τους όρους του παιχνιδιού. Όταν οι δύο βασικοί που οργανώνουν το παιχνίδι σπάνε πρώτοι τους κανόνες και ζητάνε από όλους τους άλλους, αυτό που είπε ο Παναγιώτης, να παίξουν με το σωστό τρόπο. Και όχι μόνο αυτό, θα τους κουνάνε και το δάχτυλο. Οι υπόλοιποι κάποια στιγμή λένε, καλά ρε παιδιά, εντάξει, είστε οι πιο δυνατοί στο άξονα της Ευρώπης. Αλλά κάποια στιγμή μας έχετε κουράσει. Μας έχετε κουράσει. Και επειδή έχουμε και εσωτερικές ισορροπίες και επανέρχομαι σε αυτό το σημείο που είπε πριν η κυρία Καγκονάκη, ότι έχουν και ψηφοφόρους. Κυρία Σκυλακάκη, συγγνώμη. Ότι έχουμε και ψηφοφόρους και ότι θα μας ψηφίσουν, άρα πρέπει να δώσουμε και κανένα επίδομα. Πρέπει να κάνουμε και λίγο κοινωνική πολιτική. Πρέπει. Και αυτό μπορεί να έρχεται κόντρα. Θέλω να πω όλο αυτό. Εγώ δεν είμαι εναντίον. Λέω τους κανόνες. Οι κανόνες φτιάχτηκαν με συγκεκριμένους όρους, ότι όλοι θα παίξουμε με τους ίδιους κανόνες και ότι κανείς δεν θα παρεκκλίνει. Δεν γίνεται. Χωρίς να υπάρχει πολιτική διάσταση μέσα στη συμφωνία. Δηλαδή λέμε οικονομικά θα πάμε καλά γιατί θα πάμε καλά. Και πολιτικά θα δούμε. Κάντε ό,τι θέλετε. Μα δεν γίνεται. Γιατί το εργαλείο της πολιτικής είναι και η οικονομία. Άρα, πώς θα χρησιμοποιήσω εγώ το εργαλείο αυτό όταν με δεσμεύει. Αυτό έγινε. Το σύστημα κλώτσισε. Δηλαδή, υπήρχε αντιφατικός κώδικας και κράσαρε το μηχάνημα. Λέει, παιδιά, δεν γίνεται. Αυτό δεν και αν ήταν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Κατά τη γνώμη μου. Όπως και το Σέγγεν ήρθε να μας. Το Σέγγεν φτιάχτηκε πάλι ανάποδα. Με καλές εποχές, σε καλές μέρες, όταν όλα ήταν τέλεια. Ήταν η Ενωμένη Ευρώπη. Οι προθέσεις. θέλω να το πω αυτό. Οι προθέσεις είναι καλές. Απλώς, στην πραγματικότητα. Πολλές φορές η Ευρώπη είπε, okay, ας κάνουμε τώρα μία περίπου ένωση, η οποία περίπου μας καλύπτει και μάλλον θα λειτουργήσει καλά αν τα πράγματα πάνε καλά. Και αν πάνε καλά, θα κάνουμε και το επόμενο βήμα. Και πολλές φορές τις βγήκε. Θα κάνουμε το επόμενο βήμα γιατί θα πάνε καλά τα πράγματα. Ήταν πιο... Πώς να το πω, πιο βολονταριστική η άποψη, απλώς, που δεν είναι πάντα κακό, αλλά το αποτέλεσμα του βολονταρισμού μόνο είναι πάντα αρνητικό. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω, εντάξει, αυτό που έλεγε ο Ζω Μονέ πάντως είναι ότι η Ευρώπη θα χτιστεί για μέσω των κρίσεων. Mm-hmm. Κάθε φορά που έχουμε μια κρίση, η αντιμετώπιση της κρίσης είναι περισσότερη ολοκλήρωση. Mm-hmm. Και αυτό έγινε. Mm-hmm. Το Μαστρίχτ και την ενιαία αγορά της Ευρώπης έγινε μετά από μια βαθιά κρίση οικονομική. Τον περίοδο των 70 και πιο πέρα. Και η σκέψη του Μονέ και η σκέψη των ιδρυτών της Νομισματικής Ένωσης ήταν όταν θα έχουμε την κρίση που θα έρθει, τότε σε αυτό το σημείο θα κάνουμε την Δημοσιονομική Ένωση. Το συζητάμε πάντως, που δεν το συζητούσαμε προηγουμένως. Οπότε έχει μάλλον δίκιο. Υπάρχουν στα σενάρια κάποια κενά. Οι δρόμοι είναι πάντως. Δηλαδή το 1970 δεν έχει καμία σχέση με το 2018. Θυμίζω ότι η πρόοδος τεχνολογική έχει αλλάξει τόσο πολύ τα δεδομένα, που είναι σίγουρο ότι κανείς δεν μπορούσε να το υπολογίσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ, ταυτόχρονα μπορούμε να σκανάρουμε, να στείλουμε mail, να βγάλουμε ένα βίντεο και να μιλάμε. Σας θέλω λίγο πιο συγκεντρωμένο. Την ώρα που κάνω εγώ αυτό το πράγμα, μπορεί να γίνονται 4.000 άλλα διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι τόσο τρομακτικό και αλλάζει τόσο τρομακτικά τη συνθήκη. Τη γενικότερη, που νομίζω ότι κανείς δεν μπορούσε να το υπολογίσει. Mm-hmm. Δηλαδή, οι άνθρωποι πληροφορούνται τα πράγματα. Πάμε στα ρομπότ. Όχι. Πάμε στα ρομπότ. Εργασιακά δικαιώματα. Μιλάμε για συνδικαλισμό και λέμε, παιδιά, θα έχουμε ρομπότ. Δηλαδή, θα κάνουμε συνδικαλισμό στα ρομπότ. Τώρα κάνω λίγο λαϊκισμό. Θα το ξεβιδώνουμε αλλά και το πετάμε. Θέλω να πω ότι αυτό είναι τόσο τρομακτικό. Το τρομακτικό εννοώ η πρόοδος. Mm. Όχι η πρόοδος είναι τρομακτική. Είναι τόσο τρομακτικό που δεν νομίζω ότι αυτό το είχαμε υπολογίσει ή ότι ήταν μέσα στην αρχική συζήτηση. Προφανώς πρέπει να βρούμε εμείς τη λύση. Εσείς, εμείς, όποιοι, είναι σίγουρο, αλλά οι όροι της λύσης πρέπει να είναι τελείως διαφορετικοί πια. Παιδιά, δεν τελείως. Πρέπει να πούμε την αλήθεια επιτέλους όμως. Και να καταλάβουμε και εμείς τι θέλουμε, να κάνουμε μια αληθινή αυτοκριτική, να προβληματιστούμε. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Σκυλακάκη. Είναι εκ χώρης αρμοδιοτήτων, πρέπει ή το αποδεχόμαστε και μπαίνουμε στο σκληρό πυρήνα. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε κι εμείς ως χώρα, να αρχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και ελπίζω να βγούμε από αυτά τα μνημόνια επιτέλους. Αντιλαμβανόμαστε και αποδεχόμαστε την αλήθεια και την ισούια που είναι αυτή ή ας κάτσουμε στο περιθώριο, αλλά μετά να μην παραπονιόμαστε. Το σενάριο 3 του κυρίου Γιούνκερ δηλαδή. Ότι περισσότεροι... Όσοι μέτοιμοι προχωράνε όσοι και άλλοι ας δούμε. Των πολλών ταχυτήτων. Αυτό είναι μας αρέσει αυτό. Για μας. Πάντως το λέει και πόσο η έκθεση. Πόσο φεντεραλιστικό είναι αυτό. Το δέχεται και η έκθεση και το νέο Σύμβουλο για την Ευρώπη. Δεν αποκλεί μια Ευρώπη όπου θα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα είναι συνεργασίας. Άλλη για το νόμισμα, άλλη για το εμπόριο κτλ. Άμα όμως δεν συμφωνείς σε τίποτα. Το οποίο, όπως λέει πολύ σωστά εδώ, υπάρχει ήδη. Υπάρχουν δύο ευρώ. Ευρωζώνη και υπάρχει το ακριβό ευρώ για εμάς που θέλουμε να εξαγάγουμε και υπάρχει και το φτηνό ευρώ για τις χώρες που έχουν πλεονάσματα. Και έχουμε την Ευρωζώνη και όλα τα κρατημένα που δεν είναι μέσα στην Ευρωζώνη. Οπότε
Ευρώπη, πόλη, ναι, ακριβώς, ήδη έχουμε δύο-τρεις. Απλώς είναι... αυτό ήταν σε ένα βαθμό και εξ επιλογής. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες επέλεξαν να μείνουν εκτός. Παραδείγματος χάρη το Ηνωμένο Βασίλειο που τώρα ταξίδευε. Και, είναι... και στο θεσμικό πλαίσιο του Juncker μπορεί να επιλέξουν να μπουν. Ναι. Στο σκληρό πυρήνα. Είναι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση, αν είναι κάτι το οποίο μας συμφέρει. Αν εμείς θα μπορούσαμε να μείνουμε στο στενό πυρήνα ή αν ξαφνικά θα μέναμε πίσω, αν προχωρούσαμε σε μια τέτοια λογική. Το κομμάτι της τεχνολογίας θεωρώ ότι έχει τρομερά μεγάλη σημασία και στη δημοκρατική νομιμοποίηση. Και αυτό πάλι νομίζω ο Παναγιώτης θα έχει πολλά πράγματα να πει πάνω σε αυτό. Γιατί πράγματα τα οποία σε επίπεδο ελέγχου, σε επίπεδο διαφάνειας δεν ήταν απλά και εύκολα παλαιότερα, πλέον είναι ζήτημα χρόνου να τα λύσουμε, αν θέλουμε να τα λύσουμε. Στη διαφάνεια, παραδείγματος χάρη, υπάρχει λογική πολλές φορές ως προς το γιατί κάποιες συναντήσεις, το Eurogroup, παραδείγματος χάρη, πρέπει να γίνεται και κλεισμένο των θυρών. Δεν είναι απλώς ότι οι κακοί που μας διοικούν θέλουν να κλείνονται. Πολλές φορές υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι δεν θες να δεις ποτέ πώς φτιάχνονται τα λουκάνικα. Είναι μια αγγλική έκφραση. Πολλές φορές δεν θες να δεις τι είδους συμφωνίες γίνονται για να βγει το παρασκήνιο. Είναι κάτι το οποίο καλό είναι κάποιες φορές να προστατεύουμε τους πολιτικούς μας από αυτό, για να μπορούν να τα βρίσκουν και να μην βρίσκονται στη δύσκολη θέση απέναντι στο εκλογικό του σώμα και στις βραχυπρόθεσμες. Συνέβη αυτό, το πετύχανε. Το εξισορροπείς. Όχι, σαφώς. Όταν έρχονται και παρουσιάζουν τη συμφωνία και είναι μια συμφωνία που δεν είναι πάρα πολύ καλή. Και λες, για ποιον δεν είναι καλή? Για τους ψηφοφόρους τους. Ναι. Και προσπαθούν να την εξηγήσουν και λένε, δεν μπορώ να σε εξηγήσω γιατί συμφώνησα σε αυτό, αλλά θα δείτε ότι στο τέλος. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια κακή απάντηση ενός πολιτικού που μάλλον θα το βρει μπροστά του. Αλλά το θέμα δεν είναι να το βρει μπροστά του ο συγκεκριμένος πολιτικός που μπορεί να μην ξέρει. Το θέμα είναι να το ξαναβρει όλη η χώρα. Ακριβώς. Εγώ άλλο λέω. Λέω ότι υπάρχουν πολλές φορές που και κλεισμένα των θυρών μπορούν πολιτικοί οι οποίοι έχουν συνήθως βραχυπρόθεσμα κίνητρα να κινηθούν και να συμφωνήσουν. Να πούμε γιατί το κάνουμε όμως. Να εξηγήσουμε γιατί το κάνουμε και γιατί πρέπει να γίνει. Ναι. Δεν μπορεί να λέμε απλά το κάνουμε γιατί έλα τώρα συζητάμε τώρα τι αδιάφορα πράγματα είναι αυτά το επιτόκιο. Όχι, συμφωνώ. Ο άνθρωπος που έχει πάρει δάνειο ξέρει ποιο είναι το επιτόκιο του και ξέρει ότι η παραμικρή μεταβολή στο Euribor του κοστίζει λεφτά. Και λέει, ρε παιδιά, συζητάτε δηλαδή αυτό που εγώ καταλαβαίνω στην τσέπη μου κάθε μήνα. Μήπως να μου το εξηγήσετε λίγο πιο απλά και να μου πείτε ότι αυτό αφορά όλη τη χώρα. Τώρα κάνω ένα πολύ απλοϊκό σενάριο, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι απλή εξήγηση ότι παιδιά, κάποια πράγματα δεν. Δηλαδή είναι το γνωστό, κάποια πράγματα λέγονται και δεν. Γίνονται και δεν λέγονται. Αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συνέχεια, ναι. Μόνο αυτό σε ένα συγκεκριμένο. Και πάλι είναι μόνο το οικονομικό. Ναι. Δηλαδή λείπει το πολιτικό πάλι. Απλώς το ερώτημα που θέτω είναι, σκεφτείτε, αν ας πούμε το Eurogroup ήταν televised, υπήρχε εδώ πέρα μια κάμερα και βλέπανε τι γινόταν. Θεωρείτε ότι οι πιθανότητες να συμφωνούν αυτοί οι υπουργοί οικονομικών που συναντώνται μία φορά το μήνα θα ήταν μεγαλύτερη ή μικρότερη? Δεν το ξέρω. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Γιατί εγώ... Το βλέπει κανείς στη Βουλή, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή διαφωνούν. Δεν ξέρω. Το ζήτημα είναι η διαφάνεια. Ναι, αλλά η διαφάνεια δεν είναι από μόνη της πανάκια για όλα και αυτός ο σκοπός. Η διαφάνεια έχει ένα σκοπό. Ο σκοπός της διαφάνειας είναι καλύτερα αποτελέσματα τα οποία ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία θέλουν και κάνουν καλό στους πολίτες. Αλλά γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται. Και ναι, γιατί όχι ως αυτό σκοπό όμως. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω εγώ. Ότι αν πολλές φορές οι πολιτικοί έχουν πιο ταπεινά κίνητρα αναγκαστικά γιατί θέλουν να ξαναεκλεγούν. Επομένως, το να τους ανοίγεις τις πόρτες συνεχώς και να πρέπει συνεχώς να δικαιολογούν κάθε επιλογή τους και κάθε πράγμα το οποίο θα δώσουν σε μια διαπραγμάτευση, τους δημιουργεί πρόβλημα. Τους δημιουργεί πρόβλημα γιατί δεν μπορούν να κάνουν πολλές φορές το εθνικά σωστό, κάνουν το πολιτικά σωστό, το κομματικά σωστό. Πιστεύετε ότι και κλεισμένοι θέλει μια ισορροπία. Δεν λέω ότι πρέπει να. Όχι, απλώς λέω. Θεωρώ ότι πρέπει να δικαιολογούνται. Οφείλουν να υπάρχει μια ισορροπία. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Με την ίδια λογική που λέμε ότι δεν θέλουμε να γίνονται δημοψηφίσματα για όλα. Να, μια άλλη ωραία συζήτηση. Πολλοί θα πούνε ότι το δημοψήφισμα είναι η απόλυτη έκφραση της άποψης του λαού και ότι θα έπρεπε να τα χρησιμοποιούμε ως εργαλείο συχνότερα. Είναι όμως και το τέλειο εργαλείο για λαϊκισμό, για δημαγωγία, για αποτελέσματα τα οποία είναι πιο ακραία από αυτά τα οποία τελικά θέλουμε. Και το είδαμε και στο Brexit, προφανώς. Επομένως, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να είναι και κλεισμένων των θυρών η Ευρώπη, σε καμία περίπτωση. Θέλω να πω, λέω όμως ότι πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο γιατί κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται έτσι και γιατί άλλα. Και γιατί σε άλλα πρέπει να έχει πολύ πιο ενεργή συμμετοχή. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα το εξισορροπήσουμε. Ποια είναι εκείνα στα οποία θα πρέπει να έχει ενεργή συμμετοχή? Εγώ θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα έπρεπε να είναι ένας χώρος στον οποίο, ένας χώρος ο οποίος μας ενδιαφέρει περισσότερο. Εμείς πολλές φορές εξαντλούμαστε στο να παρακολουθούμε, αν την παρακολουθούμε, τη Βουλή, την εγχώρια. Πρέπει σιγά σιγά, καθώς αν προχωρήσουμε σε μια πιο ενωμένη Ευρώπη, το Ευρωκοινοβούλιο να είναι ένα πεδίο το οποίο. Σίγουρα. Το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο έχει ανοίξει τις πύλες του, θα άνοιχτες ειδικά, και όχι μόνο η συνεδριάση της Ολομέλειας,
των ολομελιών, γιατί γίνονται δύο διαφορετικές, αλλά και των επιτροπών είναι ανοιχτές. Δηλαδή είναι ανοιχτές στο διαδίκτυο, δηλαδή, ακριβώς. Αν θέλει κάποιος να το παρακολουθήσει. Αλλά εμείς γράφουμε για αυτές. Το λέω ως άνθρωπος που καλύπτει. Εμείς συγκεκριμένα γράφουμε. Εσείς, ναι, δεν τα λέω. Αλλά θέλω να πω. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προφανώς. Απλώς θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ο κανόνας. Ναι, ναι. Πάντως να το πούμε ότι είναι όλα όμως στο φως. Είναι σημαντικό όμως να το πούμε ότι ήδη αυτό εννοείται. Το έχουν κάνει. Η κυρία Σκυλακάκη είναι πολύ σωστό ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να είναι η πυρήνα της ευρωπαϊκής δημοκρατίας όταν και είναι αν... Είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι μας. Φτιαχτεί. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι, πρέπει να είναι το ο πυρήνας. Δεν είμαι της τεχνοκρατικής άποψης. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αν όντως θα φτιαχτεί η πολιτεία για την οποία θα συνομιλήσουμε, πιστεύω ότι πρέπει να φτιαχτεί με όρους δημοκρατικούς, με ένα κοινοβούλιο στο κέντρο και μια κομισιόν που αντιδράει σε μια κυβέρνηση και στην θέληση μιας κυβέρνησης και στο πρόγραμμα μιας κυβέρνησης που έχει πολιτική νομιμοποίηση. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω. Και νομίζω ότι δίνω πάσα τώρα σε εσάς για το πολύ σημαντικό ζήτημα που θα κάνουμε σήμερα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Και αν είναι εφικτό για το μέλλον. Τώρα, σίγουρα τώρα, αυτή τη στιγμή, πολύ πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Είναι, θα έλεγα, ουτοπικό τελείως. Όμως, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα πιο καλά μαζί. Αυτό είναι σίγουρο. Κάποια πράγματα μπορούμε να κάνουμε πιο καλά μαζί. Τώρα, η άμυνα είναι κάτι που μπορούμε πάνω στο οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε και θα πρέπει να συνεργαστούμε, γιατί η Ευρώπη πρέπει να προστατεύει τους πολίτες της. Mm-hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, για δημοσιονομικές ενώσεις και τέτοια... Πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ προσωπικά συμφωνώ ότι χρειάζεται μια τέτοια δημοσιονομική ένωση, γιατί σαν κάποιος που ασχολείται με την οικονομία και με την πολιτική οικονομία, για μένα μια νομισματική ένωση χωρίς... Πολιτική ένωση. Πολιτική ένωση, μια νομισματική ένωση χωρίς δημοσιονομική ένωση, δεν λειτουργεί με τίποτα. Η δημοσιονομική ένωση με φορολογικούς παράδεισους μέσα στην Ευρώπη. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Τώρα, η Γερμανία είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα όμως. Πριν ενοποιηθεί η Γερμανία, είχε μια νομισματική ένωση. Χωρίς να έχει δημοσιονομική ένωση, χωρίς να έχει κυβέρνηση. Ήταν το Deutsche Zollverein, που έγινε πριν τον Bismarck και τους Kaiser το 1871 και είχαν φτιάξει ένα Customs Union. Τώρα, τελωνιακή ένωση. Και φτιάχθηκε η Ομοσπονδία της Γερμανίας με πολύ παρόμοιο τρόπο το οποίο φτιάχνεται ή θα φτιαχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας λαός όμως συγκεκριμένος. Ξέρετε, αυτό ξεχνάμε λίγο. Μιλάνε την ίδια γλώσσα. Δεν μιλούσαν όλοι την ίδια γλώσσα. Ήταν κάποιοι που μιλούσαν Ιταλικά στον Νότο, άλλοι που μιλούσαν ένα είδος Γερμανικά. Στον Νότο της Γερμανίας. Ναι, ήταν κάποια άτομα που μιλούσαν ένα αλλά είδος γλώσσας. Αλλά μπορεί να ήταν πολύ λίγοι. Εντάξει. Μια διάλεκτο εννοείται. Ναι, ναι. Και στη Γαλλία. Mm-hmm. Πάντα υπήρχε. Τώρα η γλώσσα για μένα στο μέλλον δεν ξέρω αν θα παίξει τεράστιο ρόλο. Στο μέλλον. Νομίζω ότι έπαιξε, παίζει και θα παίζει. Εγώ πιστεύω τώρα με το... πιστεύω ότι παίζει τεράστιο. Είναι ο κόσμος μας η γλώσσα μας. Πώς εκφράζεστε όταν μιλάτε μια άλλη γλώσσα, εσείς που μιλάτε και δύο και τρεις γλώσσες. Το ξέρετε. Μιλά. Οκτώ, λοιπόν. Να, πολύ ωραία. Είναι έτοιμος ο Ευρωπαίος. Να τελειώσω, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Με την τεχνολογία που έχουμε τώρα, η γλώσσα δημιουργείται λιγότερο εμπόδιο. Ήταν πάντα ένα εμπόδιο γιατί πολύ λίγοι μιλούσαν άλλες γλώσσες. Τώρα μιλάνε περισσότεροι, πολλές γλώσσες. Και στην Ελλάδα είμαστε γλωσσομαθείς υπόψη. Όντως. Αυτό είναι προφανώς. Mm-hmm. Αλλά στο μέλλον θα έχει λιγότερη σημασία το να μην μιλάνε δύο άνθρωποι την ίδια γλώσσα. Θα είμαστε άφωνοι. Θα μπορούμε να μεταφράσουμε με μεγαλύτερη ευκολία αυτό. Αυτό θέλω, αυτό ναι, ότι θα γνωρίζει περισσότερες γλώσσες. Ελπίζω όχι Google Translation. Όχι με Google Translation. Αλλά είναι άλλους αυτοματισμούς. Οι εκπροθέσεις ως δολοφονίες. Πάνω σε αυτό το κομμάτι γίνονται πάρα πολλά. Είναι ένα σχόλιο. Τώρα δεν θέλω να πω ότι η γλώσσα δεν θα παίξει καθόλου ρόλο. Δεν το λέω αυτό. Αλλά σοβαρά πιστεύω ότι θα παίζει λιγότερο ρόλο στο μέλλον. Λιγότερο ρόλο στο μέλλον από αυτό που παίζει τώρα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό να το αντιληφθούμε. Πάνω σε αυτό, υπάρχει μια άλλη πραγματικότητα. Έβλεπα, για παράδειγμα, νομίζω αν καταφέρατε κι εσείς και παρακολουθήσατε λίγο τις συζητήσεις στον Νταβός, εκεί που η οικονομική ελίτ συναντά την πολιτική ελίτ και πολλές φορές συναντιούνται και πίσω από τις κάμερες και συζητούν άλλα πράγματα.
όλη η συζήτηση γίνεται για την αυτοματοποίηση, έτσι, και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και να εξηγήσουμε και στον κόσμο, που σημαίνει ότι δεν είναι μόνο τα ρομπότ, είναι ότι κάποιες δουλειές, όπως είναι για παράδειγμα ο δικηγόρος ή δημοσιογράφος, πλέον μπορούν να το κάνουν λογισμικά που διαβάζουν και αναπαράγουν λόγο, έτσι. Αυτή τη στιγμή και τα επόμενα χρόνια θα ζήσουμε ότι η δικιά μου δουλειά εδώ στην Ελλάδα μπορεί να εξαρτάται από τη δουλειά κάποιου άλλου στην Κίνα ή στην Ταϊλάνδη ή στην Αμερική. Είμαστε πλέον όλοι κομμάτι μιας παγκόσμιας αγοράς, όπου οι εξελίξεις στη μία χώρα επηρεάζουν τις εξελίξεις στην άλλη. Άρα σημαίνει ότι ενδεχομένως η πορεία να μην είναι προς ένα ανοιχτό μέλλον, όπου θα ενωνόμαστε κάτω από μια κοινή γλώσσα ή θα νιώθουμε ότι ανήκουμε σε ένα παγκόσμιο χωριό, αλλά μέσα από την ανασφάλεια που θα βιώνουμε και τη βιώνουμε ήδη στην Ευρώπη, θα κλειστούμε ακόμα περισσότερο σε αυτό που εμείς θεωρούμε ταυτότητα. Δείτε, για παράδειγμα, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω καταστάσεις στην Ελλάδα, αλλά ενδεχομένως πολλοί άνθρωποι που θα πάνε την Κυριακή σε αυτό το συλλαλητήριο να μην πηγαίνουν επειδή έχουν να εκφράσουν μια συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Όπως και στο δημοψήφισμα του 2015, δεν πήγαν όλοι επειδή ήταν ενάντια της Ευρώπης. Ο κόσμος θέλει να εκφραστεί και να δηλώσει ότι είναι παρόν μέσα από την ταυτότητά του. Είτε είναι η γλώσσα του, είτε είναι η σημαία του, είτε είναι η περιοχή και η ιστορία στην οποία θεωρεί ότι ανήκει καλός ή κακός. Άρα να μην υποτιμάμε καθόλου τις εθνικές ταυτότητες ή τις γλωσσικές ταυτότητες. Δεν τις υποτιμώ καθόλου. Και νομίζω, δεν θέλω να είμαι προφήτης ενός δυστοπικού μέλλοντος. Όπως αγνοεί, κάνει τεράστιο λάθος επίσης. Έχει αποδειχθεί. Θα τις βρούμε μπροστά μας. Θα τις βρούμε μπροστά μας τις ταυτότητες και πρέπει να τις σεβόμαστε και να δούμε πώς. Όπως σεβόμαστε τους ξένους ανθρώπους, αυτούς που έρχονται στον τόπο μας και λέμε ότι πρέπει να έχουν ένα χώρο να προσεύχονται, να μαθαίνουν τα παιδιά τους τη γλώσσα τους. Έτσι, νομίζω και τους γηγενείς. Άρα να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, εσείς προτείνετε να συνεχιστούν τα πράγματα όσο έχουν. Γιατί. Είναι το πρώτο σενάριο, Γιούνκερ. Δηλαδή. Business as usual. Γιατί θα συνεχίσουν έτσι τα πράγματα, ή θα διαλυθούμε, ή θα προχωρήσουμε όσοι μπορούμε, γιατί όλοι ήδη δεν γίνεται, υπάρχουν τεράστιες διαφωνίες. Σενάριο 3. Ναι. Σενάριο 3. Όσοι μπορούμε σε κάτι, σε μια ένωση, σε κάποια πράγματα, τραπεζική ένωση, ένωση τώρα αμυντικός τομέας, κάποια πράγματα στη μετανάστευση. Κάτι δεν πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Εγώ δεν έχω καταλάβει τελικά τι θέλουμε. Γιατί δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Δηλαδή, ή θα μείνουμε έτσι. Ως Έλληνες. Και εσύ. Ως προσωπικές. Ως Ευρωπαίοι. Κατά το δηλαδή έχουμε δώσει απαντήσεις. Εγώ έχω απάντηση και θα σου πω ξεκάθαρο ότι είμαι με το σενάριο 3. Ότι όσοι μπορούν και θέλουν να προχωρήσουν. Δεν μπορούν. Συγγνώμη για την έκφραση, τα βαρύθια. Να σε κρατάνε συνέχεια πίσω, γιατί διαφωνούν στο ένα και διαφωνούν στο άλλο. Απ' την άλλη, όμως, καταργείται η αλληλεγγύη με κάποιο τρόπο. Δεν έχει καταργηθεί η ματρώνη αλληλεγγύη. Είπαμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Ναι, αλλά πώς. Δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή. Άμα είναι να αφήσουμε κάποιους πίσω, και νομίζω ότι θα μπορούσαν να αφήσουν εμάς, παραδείγματος χάρη. Θα μπορούσαν. Εγώ πάντως, βλέποντας τι συμβαίνει στον χώρο της εργασίας και της ασφάλισης μέσα από μια ήπειρο που γερνάει, μέσα από πιο ευέλικτες μορφές εργασίας. Είμαι της λογικής που λέει ο Χάμπερμας, ότι για να σώσεις και να βάλεις ένα μίνιμουμ κοινωνικό στάνταρτ και να σώσεις τις επόμενες γενιές από αυτό που έρχονται, γιατί θα ζήσουμε ένα στάδιο τρομακτικής μετάβασης στην νέα πραγματικότητα, πρέπει η Ευρώπη μέσα από μια πολιτική ενοποίηση να θεσπίσει κάποια ελάχιστα κοινωνικά στάνταρτ. Να ξέρεις ότι δεν θα ζεις με σύνταξη 150 ευρώ, δεν θα πληρώνεις 2 ευρώ την ώρα ενώ έχεις σπουδάσει μηχανικός να δουλεύεις στην καφετέρια, ούτε θα ζεις σε μια χώρα η οποία θα είναι η Ταϊλάνδη της Ευρώπης. Κοινωνικό πρόσωπο, να υπάρξει και ένα. Από την άλλη, υπάρχουν τεράστια θεσμικά εργαλεία. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω, νομίζω το λέει και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Συζητιέται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη η αστική ατζέντα, η ατζέντα των πόλεων. Να μπορούν δηλαδή οι πόλεις να χρηματοδοτούνται απευθείας όπως χρηματοδοτούνται οι περιφέρειες. Γιατί να μην είμαστε εκεί παρόντες και να διεκδικήσουμε, αφού έχουμε δύο μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, να αναπτυχθούν οι πόλεις, οι οποίες είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας και της καθημερινότητας. Και του πολιτισμού. Και να φύγουμε από αυτά τα μαξιμαλιστικά σχέδια με τα υπουργεία που δεν ξέρουν τι γίνεται παρά έξω και σχεδιάζουν πολιτικές που δεν μπορούν καν να τις εφαρμόσουν. Υπάρχουν θεσμικά εργαλεία. Το θέμα είναι να είμαστε εκεί και να υπάρχει και ένα μήνυμα μέσα από το οποίο δεν θα μπορούμε να ξεφύγουμε. Και να ξέρουμε ότι θα υπάρχουν κανόνες και κοινά ευρωπαϊκά όργανα μέσα στα οποία θα γίνεται ο ανταγωνισμός. Και δεν θα δημιουργούμε παράλληλες δομές, τρόικες, Eurogroup και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όπου θα επιβάλλεται το δίκαιο του ισχυρού. Δηλαδή, εσύ προτείνεις να υπάρχουν κάποια στάνταρ κοινά για όλους το μίνιμουμ και να προχωράμε με βάση αυτά σε όλους τους τομείς.
Θεωρώ ότι... Αυτό δεν είναι κανένα σενάριο, νομίζω. Αυτό είναι. Νομίζω είναι ένα σενάριο. Πολύ ενδιαφέρον σενάριο. Και νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Ότι είναι πιστό, είναι το έκτο σενάριο. Η έκτη πίστη. Καθαρά και... Μπορώ να πω. Νομίζω ότι είναι πολύ πιστά όσα προτείνει όμως ο κύριος Βλάχος με τις αρχές της Ευρώπης. Και δεν ξέρω αν προκαταλαμβάνω όλους σας, αλλά νομίζω σας σίγουρα ότι δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει πάρα πολύ με αυτά που προτείνει. Δηλαδή το να... Το να υπάρχει ένα μίνιμουμ αξιοπρέπειας. Το πρώτο πράγμα. Δεν έχει νόημα να ανήκουμε σε μια ένωση η οποία θα μας εξαναγκάζει να κάνουμε κάτι που δεν μπορούμε και να είμαστε κατώτεροι αυτού που αξίζουμε. Κάτι, για να κάνω το δικηγόρο του Διαβόλου, αν και συμφωνώ απολύτως με τον Παναγιώτη, προφανώς δεν μπορεί κανείς να ζει με 150 ευρώ το μήνα. Προφανώς. Απλώς για να κάνω το δικηγόρο του Διαβόλου. Λέμε, μας κάνει μια ένωση η οποία μας δίνει αυτό. Υπάρχει η ερώτηση, τι εναλλακτική έχουμε. Έξω από αυτή την ένωση έτσι. Είμαστε στο μηδέν. Και το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε ότι, ότι όλα αυτά όσα λέμε είναι μέσα στη σφαίρα της πραγματικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή να διεκδικούμε πράγματα και να προσπαθούμε να κάνουμε εφικτά. Τη διαπραγματευτική μας θέση ισχυρότερη. Να μειώνουν την πίτα και να αφορούν οι πολιτικές ένωσες όλο και λιγότερους. Δεν γίνεται. Αλλά αυτό γιατί στο τέλος. Θα... με την παρουσία μας, το διεκδικούμε με την σοβαρότητά μας, ναι. Με όλα αυτά τα οποία δεν έχουμε δείξει τα τελευταία χρόνια. Αλλά πρέπει να κρατάμε το μίνιμουμ. Δηλαδή κρατάμε το σταθερό σημείο και λέμε ότι αυτό είναι η βάση. Και μετά το μεγαλώνουμε. Δεν μπορεί συνέχεια να μικραίνει βάση λόγω του ρεαλισμού ή του όποιου ρεαλισμού. Λέμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι δεν άλλο. Μπορεί, όχι. Άρα δεν μπορεί. Μα μπορεί, το βλέπουμε. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν μπορεί με την έννοια του. Δεν μπορεί να πρέπει. Όχι του εφικτού. Να αλλάξω λίγο το. Δεν μπορεί να πρέπει. Όχι με την έννοια του εφικτού. Πώ να το πω. Δεν πρέπει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να το σταματήσουμε. Γιατί γίνεται. Άμα θέλουμε, το κάνουμε. Είναι προφανέ ότι. Λοιπόν, εγώ προτείνω τώρα, δεν ξέρω πώ θα γίνει αυτό, αλλά πρέπει να κάνω επίλογο. Ότι να φτιάξουμε μια ένωση τελικά, να εργαστούμε όλοι μαζί, μικροί, μεγάλοι, μέτροι. Να φτιάξουμε μια ένωση που πραγματικά θα την αγαπάμε. Δεν πρέπει η αγάπη να είναι ο φόβο που μα ενώνει με του άλλου για να θυμηθούμε και του ποιητέ. Πρέπει να είναι κάτι που πραγματικά μας εμπνέει και μας αρέσει να ζούμε μέσα σε αυτό. Πολύ. Συμφωνούμε. Λοιπόν, κλείνει η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ωραία συζήτηση. Δεν χορταίνει τη συζήτηση για την Ευρώπη, γιατί πάντα έχει κάτι καινούριο, πιστεύω. Και έχει τόσα πολλά επίσης. Εύχομαι να ξανασυναντηθούμε σε ωραιότερες μέρες, αλλά και στις δύσκολες. Είναι ακόμη πιο ωραίες συζητήσεις τότε. Είμαστε ανοιχτοί. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς.